Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι η Γεωργία Μπάστα, σας καλωσορίζω στο ράδιο Χωρίς FM, στην εκπομπή «Το αυγό του φιδιού, ο φασισμός και ο ναζισμός στην Ευρώπη». Μία εκπομπή που επί της ουσίας εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκπομπών εδώ στο ράδιο Χωρίς FM. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 6, για ένα δίωρο θα είμαστε μαζί σας και θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε ιστορικά γεγονότα και τα αποτυπώματά τους που μπορεί να μας ακολουθούν έως και σήμερα, ίσως και οι συνέπειές τους να τις δούμε και στο μέλλον. Μαζί μου, συνοδοιπόρος σε αυτή το νέο κύκλο εκπομπών, είναι ο Δημήτρης Καζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Σε αυτή την εκπομπή μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον κύριο Γιώργο Γεωργή, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ. Να πω ότι δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή. Σήμερα, δύο μέρες πριν τις εκλογές, αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για το φασισμό, διότι πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μετά τις εκλογές και είναι ένα ιδιαίτερο θέμα για το οποίο δεν δώσαμε βαρύτητα όσο θα έπρεπε. Να μην πω πολλά. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και που θα μας ακολουθήσεις σε αυτές τις εκπομπές, σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών που εγκαινιάζουμε εδώ στο ράδιο Χωρίς FM, και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε γεγονότα που μπορεί να γνωρίζουμε, να έχουμε διαβάσει, να έχουμε ακούσει, αλλά ίσως τελικά δεν τα ξέρουμε ουσιαστικά από όλες τις πλευρές. Και ένα από αυτά είναι ο φασισμός, ο οποίος μπορεί ιστορικά να γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε στην Ιταλία το 1919, αν δεν κάνω λάθος, να ξέρουμε και κάποια άλλα ιστορικά, την ιστορική του διαδρομή, αλλά υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο που ίσως δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εδώ θα ασχοληθούμε περισσότερο, ελπίζω τουλάχιστον περισσότερο, με αυτά τα ζητήματα, το πώς γεννήθηκε ιδεολογικά και πολιτικά και κοινωνικά
το φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού, να δούμε ομοιότητες και τουλάχιστον να απαντήσουμε λιγάκι και σε ορισμένες αυταπάτες ή μύθους που υπάρχουν γύρω από το ζήτημα του φασισμού και του ναζισμού, γιατί συνήθως οι πιο συνηθισμένοι, είτε το δούμε ακαδημαϊκά το ζήτημα, δηλαδή το πώς το χειρίζονται οι ακαδημαϊκοί ή το πώς το έχουμε συνηθίσει να το αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν ορισμένα κλισέ γύρω από τα ζητήματα αυτά. Το πρώτο κλισέ είναι το οποίο επικράτησε συνολικά, αν και με διαφορετικές παραδοχές, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το φαινόμενο του ναζισμού και του φασισμού είναι προϊόν της ειδικής πολιτικής διεργασίας ή εξέλιξης της Ιταλίας και της Γερμανίας. Διαβάζοντας παράδειγμα τα κείμενα μαρξιστών της εποχής του 44-45, μετά δηλαδή αμέσως τον πόλεμο, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα πώς γίνεται η Γερμανία του Χάινε, του Φίχτε, του Γκέτε και φυσικά του Καρλ Μάρξ και του Χέγγελ και όλων των αυτών διανοητών να γεννήσει αυτό το τέρας, αυτό το τερατούργημα, ας πούμε, που κόστησε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς και όλη αυτή την καταστροφή και τη βαρβαρότητα που έφερνε μαζί του, απαντούσαν ψάχνοντας την ιστορία της Γερμανίας, γυρίζοντας πίσω στη λογική του Μπίσμαρκ, του Σιδερένιου Καγκελάριου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα ιστορικό σχήμα το οποίο δεν πατάει γερά, δεν είναι ιστορική αλήθεια, δεν είναι εθνικό προϊόν της εξέλιξης της Γερμανίας, κατά τη γνώμη μου, και αυτό το δούμε στην πορεία. Όπως αντίστοιχα, ο φασισμός δεν είναι ιστορικό προϊόν της εξέλιξης της Ιταλίας, παρά το γεγονός βεβαίως ότι οι ιδιαίτερες εξελίξεις των χωρών αυτών, πολιτικές, κοινωνικές εξελίξεις, σίγουρα άφησαν το στίγμα τους στην εξέλιξη του φασιστικού κινήματος στην Ιταλία ή του ναζιστικού κινήματος στη Γερμανία. Αλλά η ουσία δεν ήταν εκεί. Δεν βρισκόταν δηλαδή στην εθνική εξέλιξη. Δεν ήταν γερμανικό φαινόμενο ή ιταλικό φαινόμενο. Μα είναι ένα φαινόμενο, Δημήτρη, σε διακόπτω, το οποίο μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουμε να ανθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, μπορεί να πηγαίνουμε επίσημα στην ίδρυση του φασισμού στην Ιταλία και στο Μουσολίνι, αλλά ο φασισμός, όπως είπες πολύ σωστά, δεν έχει τη ζήτηση του σε μια χώρα, γιατί μετά θα είχαμε να το συζητάμε ότι έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του λαού. Φασιστικά κινήματα είχαμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, στη Γερμανία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, αν πάμε εκεί ιστορικά, για να ξεκινήσουμε χρονικά από κάπου, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε την Ευρώπη σε τεράστιες αλλαγές. Ναι. Και γεωγραφικές, θέμα συνόρων, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όπως τα ξέραμε, και από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως. Το αρχικό, νομίζω, που πρέπει να ψάξουμε είναι ποια ήταν η συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική συγκυρία που γέννησε την ιδεολογία, την πρακτική και τα φαινόμενα όπως αυτό το πράγμα προσδιοριζόταν την εποχή εκείνη του Μεσοπολέμου, κατά κύριο λόγο που αναπτύσσεται και κυριαρχεί. Γιατί τότε? Έχει ενδιαφέρον μια ρίση ενός Γερμανού μελετητή του ναζισμού, του Φραντς Νόιμαν, ο οποίος ήταν ο ίδιος σοσιαλδημοκράτης και ένας από αυτούς που τους καπούλαραν από το χιτλερικό στρατόπεδο, όπως είχε μεταξελιχθεί μετά το 1933 η Γερμανία, και έγραψε πάρα πολλά βιβλία γύρω από το ζήτημα του ναζισμού. Και έλεγε το εξής, ότι στην πραγματικότητα ιδεολογικά ο ναζισμός, αντίστοιχα και ο φασισμός, δεν έφεραν τίποτα το καινούριο. Δηλαδή, ιδεολογικά δεν έφεραν τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα το καινοτομικό, έστω και αντιδραστικά καινοτομικό στην πολιτική συζήτηση. Ήταν ένα αναμάσιμα όλων των αντιδραστικών θεωριών από την εποχή της κυριαρχίας της μοναρχίας, με όλους εκείνους που παλιά υποστήριζαν την λογική της απολυταρχίας σε ακραίο επίπεδο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του θεωρητικού αυτού ήταν ο Ντεμέστρ, την εποχή της Γαλλίας, δηλαδή κυρίως τον 17ο αιώνα, όπου έλεγε ότι η ίδια η αυτοκρατορία, η απολυταρχία, η θέληση του ενός ελαίου Θεού κτλ.
έπρεπε να κυριαρχεί για να μπορέσει να εκφράζει την ενότητα της κοινωνίας, και η ενότητα της κοινωνίας δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Επίσης συνεχιζόταν περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα προς τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Καθολική Εκκλησία έβγαλε για πρώτη φορά το δόγμα του κορπορατισμού, δηλαδή ότι η κοινωνία είναι ένα σώμα. Αυτό βεβαίως προερχόταν πάλι από το Μεσαίωνα, που προσδιοριζόταν το έθνος με αυτόν τον τρόπο, το έθνος για τους οπαδούς και απολογητές του Μεσαίωνα, το Ασιόν Ριζέμ όπως το λέγανε, δηλαδή το αρχαίου καθεστώτος, όπως ονόμαζαν οι Γάλλοι επαναστάτες το καθεστώς πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι ένα σώμα, σαν το ανθρώπινο σώμα. Έτσι λοιπόν το έθνος έχει κάποιους ή κάποιες τάξεις, κάποια κοινωνικά στρώματα που ήταν τα χέρια και τα πόδια του. Κάποιοι είναι η καρδιά του. Κάποιοι λειτουργούσαν ως το κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού και κάποιος είναι το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν προσδιοριζόταν η έννοια του κόρπους. Το έθνος είναι ένα κόρπους, ένα σώμα. Και άρα η κάθε κοινωνική μερίδα ή τάξη ή στρώμα είχε προσδιορισμένο ρόλο σε αυτό το στρώμα. Δεν μπορούσαν, για παράδειγμα, τα πόδια να διεκδικήσουν να είναι να μπουν στη θέση του κεφαλιού. Άρα πάμε πολύ παλιά πίσω. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή, αν δούμε όλους τους θεωρητικούς του φασισμού και του ναζισμού, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι καινούριο. Στην πραγματικότητα, ο φασισμός, ειδικά στην πιο καθαρή του ιδεολογική εκδοχή, την ιταλική εκδοχή, που ένας από τους κυρίαρχους εκπροσώπους του είναι ο πολιτικός φιλόσοφος ο Τζεντίλε, εκφράζει αυτό το πράγμα. Παίρνει από την πολιτική φιλοσοφία ή μάλλον από την πολιτική θεολογία του καθολικισμού τον κορπορατισμό και τον προσαρμόζει στα πολιτικά πράγματα της εποχής του. Αντίστοιχα, οι Ναζί χρησιμοποιούν τα ιδεολογικά προτάγματα που είχε οικοδομήσει μέχρι τότε η λεγόμενη ιμπεριαλιστική ιδεολογία. Γιατί το λέμε όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί ο ναζισμός και ο φασισμός δεν είναι προϊόν των εθνικών κινημάτων, είτε με τη στενή είτε με την ευρεία έννοια. Δεν είναι προϊόν του εθνικισμού. Ούτε προσπάθεια επιβεβαίωσης των εθνικών δικαίων ενός λαού ή ενός έθνους ή ενός κράτους. Είναι η προσπάθεια σε μια εποχή διεκδίκησης ζωτικών χώρων ισχυρών δυνάμεων στη διαδικασία σύγκρουσή τους. Εξέφραζαν αυτήν τη διαδικασία σύγκρουσης και διεκδίκησης ζωτικών χώρων, σε μια εποχή όμως όπου οι λαοί και τα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα διεκδικούσαν τα δικά τους δικαιώματα και φυσικά υπήρχε μια ζωντανή απειλή εκείνη την εποχή απέναντι στο κοινωνικό σύστημα που και ο φασισμός και ο ναζισμός υπεράσπιζαν. Η απειλή ήταν η Μπολσεβίκη Ρωσία. Το ότι ήταν το 17, είχαμε μια πολύ μεγάλη πολιτική μεταβολή. Αυτός ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, την εποχή του ιμπεριαλισμού, η αναβίωση των πιο αντιδραστικών παραδόσεων της ιδεολογίας του Μεσαίωνα και το ότι έπρεπε η αναδιάταξη των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων της εποχής, των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, έπρεπε να γίνει σε συνθήκες όπου η ίδια η εξουσία της ιμπεριαλιστικής μερίδας, άκουσας τάξης, την απειλούσαν τα μεγάλα λαϊκά κινήματα και φυσικά η ύπαρξη του αντίπαλου δέους γέννησε το φασιστικό και ναζιστικό φαινόμενο. Βλέπουμε εξάλλου, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, διότι ιστορικά βλέπουμε ότι έχουμε τους δύο πόλους, δηλαδή έχουμε το σοσιαλισμό που έχει γεννηθεί, τον κομμουνισμό, μετά την Επανάσταση του 17 και εκείνη την εποχή, λίγο μετά, δημιουργείται ο φασισμός, ενώ πλέον με σάκα και οστά ως κίνημα, που θέλει να αποκτήσει λόγο στην πολιτική σκηνή των χωρών. Mm-hmm. Και στη συνέχεια γνωρίζουμε πώς έγιναν τα γεγονότα και χρησιμοποιήθηκε, θα δούμε, από δυτικούς συμμάχους ως ανάχωμα. Μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, ο φασισμός και τα φασιστικά καθεστώτα θεωρήθηκαν. Εδώ θα κάνω μία έτσι μικρή παρένθεση και θα παραπέμψω, ας πούμε, σε κάποιες δηλώσεις του Winston Churchill, που το 1925 ή 1926, αν δεν κάνω λάθος, επισκέφθηκε την Ιταλία, είδε από κοντά το Μουσολίνι και δήλωσε γοητευμένος και είπε ότι αν ήταν Ιταλός θα ήταν φασίστας.
Έχει μείνει ιστορικά αυτή η φράση. Δεν είναι παράξενο. Ναι, απλά το αναφέρω γιατί ίσως κάποιοι από αυτού που μας βλέπουν δεν γνωρίζουν. Γιατί ο Μουσολίνι, λέω, εντάξει, ο Τσόρτσιλ ήταν γνωστός εχθρός της δημοκρατίας. Έζησε την τελευταία κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση στην Βρετανική πολιτική, την οποία την αντιπάλεψε μέχρι τέλος. Η τελευταία ήταν προς το τέλος του 19ου αιώνα, όπου έδωσε πλέον ουσιαστικά το δικαίωμα ψήφου ουσιαστικά σε ολόκληρη την εργατική τάξη της Βρετανίας, πράγμα που αποκλειόταν μέχρι τότε η εργατική τάξη σε μεγάλο βαθμό. Αυτός δηλαδή που δεν είχε εισόδημα υψηλό και δεν είχε ιδιοκτησία, δεν είχε δικαίωμα ψήφου στη Βρετανία. Αυτό προς το τέλος του 19ου αιώνα ξεπερνιέται. Τότε ήταν νεαρός πολιτικός ο Τσόρτσιλ, πάλεψε πάση θυσία ενάντια σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ήταν γνωστός για τις αντιδημοκρατικές του απόψεις. Ήταν ένας από τους βασικούς εισηγητές του ρατσιστικού προσδιορισμού των λαών και των εθνών. Ήταν ρατσιστής ο ίδιος, βαθύτατα ρατσιστής. Και μάλιστα με τη συμμετοχή του στον πόλεμο των Μπόερς, την εποχή που ιστορικοί θεωρούν και την απαρχή της εποχής του υπεριαλισμού, δηλαδή ο πόλεμος αυτός της Βρετανίας ενάντια στους Μπόερς της Νοτιού Αφρικής θεωρείται η απαρχή της περίοδου του υπεριαλισμού σε στρατιωτικοπολιτικό επίπεδο. Αυτό συμμετείχε ενεργότατα και μάλιστα όχι μόνο συμμετείχε, αλλά έδρασε και υποστήριξε αυτού του τύπου τους πολέμους ενάντια υποτίθεται στους βάρβαρους απολύτες τους λαούς, όπως θεωρούσε τότε τους Μπόερς. Να πω σε αυτό το σημείο, μιλώντας για αυτή την φράση που έχει μείνει ιστορική, έτσι μου επιτρέψεις λίγο να το διαβάσω από την εποχή, πώς ακριβώς στη συνάντηση αυτή που έγινε του Μπενίτο Μουσολίνι και του Νοίστον Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ είπε το εξής: «Αν ήμουν Ιταλός, πιστεύω ότι θα ήμουν εξ ολοκλήρου μαζί σας», δηλαδή με τους φασίστες, «από την αρχή ως το τέλος του νικηφόρου αγώνα σας εναντίον των κτηνοδών ορέξεων και παθών του λενινισμού. Το κίνημά σας έχει προσφέρει υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο». Να πω ότι αυτή η δήλωση έχει μια ιστορική σημασία, γιατί έρχεται 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ματεώτη, του Γενικού Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας, από τους φασίστες, έτσι, από τα πρωτοπαλίκαρα του Μπένιτο Μουσολίνι. Και ενώ όλος ο κόσμος έχει αντιδράσει πάνω σε αυτό το στιγερό έγκλημα, σχεδόν 2 χρόνια μετά έρχεται ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και λέει: «Μπράβο σας, συγχαρητήρια». Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα σε αυτό που ανέφερες πριν. Αντίστοιχη προσέγγιση είχε και στο Χίτλερ, αλλά πριν πάμε στο Χίτλερ, έχει σημασία να θυμίσουμε εδώ πέρα, με βάση τα αρχεία του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είχε δοθεί από τον Τσόρτσιλ 38-39 ως δώρο στην Ιταλία, εάν η Ιταλία αποφάσιζε να συμμαχήσει ή να κλείσει συμφωνία με τη Βρετανία, προκειμένου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μην αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του Ιταλικού ναυτικού στη Μεσόγειο ο Αγγλικός στόλος. Και επειδή υπάρχουν τα στοιχεία αυτά πλέον, υπάρχει βεβαίως και στα μνημονεύματα Άγγλων πολιτικών, η Ελλάδα ήταν να πεσκέσει στο Μουσολίνι από πολύ νωρίς. Το γιατί δεν τους βγήκε είχε να κάνει με την αλλαγή στρατηγικής αντίληψης που είχε ο ίδιος ο Μουσολίνι και τη φιλοδοξία του να αναστήσει ή να αναστηλώσει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία όπως ο ίδιος την ονειρευόταν και ήταν συνυφασμένη με το φασιστικό ιδεώδες της εποχής. Αλλά ο Μουσολίνι δεν έπαψε ποτέ να έχει παρεδώσει, ο Μουτσότσιλ παρεδώσε με το φασιστικό καθεστώς. Και θυμηθούμε ότι το 1933 ο άνθρωπος της χρονιάς που τον βγάζει το Time, όπως από τότε το αμερικανικό περιοδικό Time βγάζει από τότε τους ανθρώπους της χρονιάς, ο άνθρωπος της χρονιάς το 1933 ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος συγκέντρωνε εξαιρετικά επενδυτικά σχόλια από το σύνολο του αστικού πολιτικού κόσμου της εποχής εκείνης. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή τη γοητεία, θα το πω έτσι, που ασκούσε εκείνη την εποχή ο φασισμός. Δηλαδή μετά το 19 με το Μουσολίνι, όπου στις τάξεις του είχε συνδικαλιστές, είχε ανθρώπους από το στρατό, είχε δηλαδή από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο στρώμα.
και ήταν εντυμένος εκείνη την εποχή, πριν ανέβει στην εξουσία βέβαια και δείξει το πρόσωπό του και καταλύσει το Σύνταγμα και καταλάβουν όλοι ότι πρόκειται για μια στιγμή δικτατορία, είχε στο πρόγραμμά του κάποια υποτιθέμενα προοδευτικά σενάρια. Και ο κόσμος πίστευε, ο απλός κόσμος πίστευε ότι μέσα από αυτού του προγράμματος θα είναι μια απάντηση στον καπιταλισμό και σε όλα τα δεινά που είχε επιφέρει. Είχε πολύ έντονο αντικαπιταλιστικό λόγο. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μουσολίνη έλεγε ότι εμείς ως κόμμα, το κόμμα του φασισμού, είναι το μόνο κόμμα που είναι κόμμα αντί. Είναι κόμμα αντικαπιταλιστικό, αντιφεουδαρχικό, αντιδημοκρατικό, αντικοσμομιστικό, αντιηλιστικό. Γενικά ήταν κόμμα αντί. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να το σημειώσουμε εδώ πέρα. Δεν πρότεινε κάτι θετικό. Αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι να αποκαταστήσει την ενότητα του έθνους που είχε διαραγεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την μεγάλη κρίση που ακολουθούσε, τη συντριβή κυριολεκτικά των λαϊκών στρωμάτων κάτω από την πίεση των αρχοσών τάξεων εκείνης της εποχής, όπου παίρνανε μέτρα αντίστοιχα αυτής της εποχής, όπως και βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δημοσιονομικά καταραίουν τα κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάτω το βάρος των τεράστιων χρεών που είχαν συσσωρεύσει, κυρίως πολεμικών χρεών, καταραίουν επιπλέον γιατί γίνονται αναδιατάξεις και στην Ήπειρο αλλά και ευρύτερα στην Ιφίλιο μετά τη συμφωνία του 19 στις Βερσαλίες και ανοίγουν τεράστια θέματα συνόρων, αναδιάταξη συνόρων και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ο φασισμός εμφανίστηκε ως ένα κίνημα, ειδικά στην Ιταλία, που αποκαθιστούσε την κοινωνική ενότητα, την κοινωνική ενότητα και συνοχή του έθνους, αλλά την αποκαθιστούσε με όρους φυσικά αντιδραστικούς και στη βάση του κατεστραμμένου κομματιού της κοινωνίας, αυτού που βρισκόταν σε διαδικασία αποσύνθεσης και που ήταν αυτά τα περισσότερα λούμπεν στοιχεία. Και επειδή όμως είχε πολύ έντονο αντικαπιταλιστικό λόγο αντί, στην αρχή τράβηξε το ενδιαφέρον σημαντικού κομματιού του σοσιαλιστικού κινήματος τότε και του σοσιαλιστικού κόμματος. Ο Μουσολίνη ο ίδιος προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του σοσιαλιστικού κόμματος. Ακριβώς. Και είχε πολύ έντονη αυτή τον αντικαπιταλιστικό λόγο, όντας μέσα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μάλιστα, στα Ελληνικά πριν μερικά χρόνια δημοσιεύτηκε ένα εξαιρετικό βιβλίο που είχε τις ομιλίες του ως σοσιαλιστού, ως μέρος της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πριν γίνει φασίστας. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς πόσο εύκολα ο αντικαπιταλιστικός λόγος μετατρέπεται σε φασιστικό λόγο στο ίδιο πρόσωπο, αν δεν έχει ένα περιεχόμενο που στηρίζεται στο ζήτημα της δημοκρατίας, στο ζήτημα των λαϊκών συμφερόντων, των άμεσων κτλ. Μα δούλευε και ως δημοσιογράφος σε σοσιαλιστική εφημερίδα. Ναι, ναι, ναι. Την οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη μετά το κίνημα, μετά την πορεία προς τη Ρώμη, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Πήγε μέσα και τα έκανε γυαλιά καρφιά. Το λέω αυτό πάνω σε αυτό που λες ότι ήταν σοσιαλιστής. Ναι, ναι. Αρχικά. Και μάλιστα ήταν της αριστερής πτέρυγας. Δηλαδή ήταν ενάντια στη ρεφορμιστική πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που εκείνη την εποχή θεωρούσε ότι δεν έμπαινε θέμα κοινωνικής επανάστασης. Και έτσι οργάνωσε τη δική του επανάσταση, βεβαίως που ήταν βαθύτατα αντιδραστική, δηλαδή τη φασιστική επανάσταση. Την επανάσταση των Φάτσιο, δηλαδή των. Που μετεξελίχθηκε αργότερα σε. Θα μου επιτρέψεις, σε αυτό το σημείο θέλω να βάλω στην κουβέντα μας τον Γιώργο Γεωργή. Και θέλω να τον ρωτήσω, επειδή φτάσαμε λίγο στο θέμα σοσιαλισμός-φασισμός, εάν πιστεύεις, Γιώργο, ότι ο σοσιαλισμός της εποχής δεν αντέδρασε άμεσα σε αυτό το φαινόμενο του φασισμού, ή αν έχει ευθύνη για την εξάπλωσή του, ή λόγω των συνθηκών εκείνης της εποχής έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Καταρχήν, δεν έχει μείνει πολιτική δύναμη σήμερα, είτε όσοι ασχολήθηκαν, ας πούμε, με το φασιστικό φαινόμενο, είτε από τη σκοπιά του κομμουνιστικού κινήματος, είτε από τη σκοπιά της σοσιαλδημοκρατίας, που να μην έχουν τοποθετηθεί πάνω στα προβλήματα, στα λάθη, στις αδυναμίες που επέτρεψαν, που έκαναν τότε τα κινήματα αυτά και επέτρεψαν στο φασισμό να προχωρήσει. Έχω την αίσθηση, και αυτό κυριαρχεί και στη βιβλιογραφία, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν ο διχασμός, η διάσπαση της ίδιας της εργατικής τάξης, των εργατικών συνδικάτων και ακόμα περισσότερο η διάρρηξη
της συμμαχίας της εργατικής τάξης με άλλα κοινωνικά τμήματα, όπως είναι οι εργαζόμενοι, η αγροτιά ή η διανόηση. Πάνω σε αυτό το έδαφος της διάλυσης, των έντονων συγκρούσεων ανάμεσα στους σοσιαλιστές, κομμουνιστές, ανάμεσα στα διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, πάτησε ο φασισμός. Ο φασισμός πάτησε ακριβώς, ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει η άρχουσα τάξη της εποχής, η ελίτ της εποχής, σε τι πράγμα? Στην ορμητική είσοδο των μαζών στην πολιτική σκηνή. Έμπαινε ο ίδιος ο κόσμος, οι επιθυμίες του, η ανάγκη του να απαντήσει στα προβλήματα, έμπαινε μέσα στην πολιτική σκηνή όλο και περισσότερο. Και σε αυτό το πράγμα οι πολιτικές ηγεσίες της εποχής εκείνης καλλιέργησαν μια λογική ότι αυτοί δεν ξέρουν, ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, και πάνω σε αυτή τη βάση διαμόρφωσαν το απαραίτητο ιδεολογικό υπόβαθρο για να ανέβει ο φασισμός. Ο φασισμός εμφανίστηκε σαν ένα, σαν εχθρός τόσο των αστών, τόσο των καθεστωτικών, όσο και των αντικαθεστωτικών. Εμφανίστηκε σαν εχθρός τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς. Εμφανίστηκε σαν κάτι που είναι ουδέτερο, έρχεται πάνω από την κοινωνία για να ξαναενώσει την κοινωνία, το έθνος, και να τους οδηγήσει μπροστά. Και η ιστορία έδειξε πόσο μπροστά οδήγησε. Πόλεμη, καταστροφή, δεν άφησε όρθιο κανένα κοινωνικό ανθρώπινο δικαίωμα, καμία κοινωνία πάνω στην οποία κυριάρχησε. Περισσότερες απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον φασισμό θα έχουμε σε λίγο. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει επιμεληθεί ο Μενέλαος Αναγνώστου. Επιστροφή εδώ στο ράδιο Χωρίς FM. Δημήτρης Καζάκης, Γιώργος Γεωργής, Γεωργία Μπάστα, σε μια εκπομπή για τη γέννηση του φασισμού και του ναζισμού πάνω στην Ευρώπη. Μια εκπομπή επίκαιρη θεωρούμε, και γι' αυτό και αποφασίσαμε να την κάνουμε σήμερα, δύο ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Έχουμε μείνει στο εξής σημείο και στην διευκρίνηση την απαραίτητη που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Ο φασισμός είναι γέννημα του υπεριαλισμού, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, και όχι των εθνικών κινημάτων. Έχει μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί άλλο πράγμα ο εθνικισμός,
δηλαδή η λογική της αυτοτέλειας και του περιούσιου ενός έθνους, όχι όμως με το περιούσιο που στηρίζεται η φασιστική ιδεολογία. Ο εθνικισμός στηρίζεται σε μια μεταφυσική αντίληψη του έθνους, ότι το έθνος στηρίζεται ή μπορεί να υπάρχει πάνω και έξω από το λαό και την κυριαρχία του. Αυτός είναι ο εθνικισμός. Ο ναζισμός δεν λέει αυτό το πράγμα, ο φασισμός δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο φασισμός στηρίζεται στη δυνατότητα ενός έθνους να έχει κατακτήσεις, να έχει ζωτικό χώρο, να μπορεί να επεκτείνεται, να μπορεί να λειτουργεί κυριαρχικά. Και έτσι χρησιμοποιείται το κέλυφος του έθνους για υπεριαλιστικές εξορμήσεις. Γι' αυτό και άλλωστε η ύπαρξη κυριαρχία του φασισμού και του ναζισμού προϋπέθεται εσωτερικά, οργανικά, την έναρξη πολέμων. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αναζητούσε μια νέα τάξη πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον ίδιο τρόπο βεβαίως που διεκδικείται και σήμερα από άλλες δυνάμεις, στην ουσία τις ίδιες κινητήριες δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές, που υπήρχε τότε. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως ότι η υπεριαλιστική ιδεολογία, καταρχήν η έννοια υπεριαλισμός στην επιστήμη αλλά και στην φιλολογία, δεν εισήχθη από τους αριστερούς. Δεν ήταν προϊόν της φιλολογίας ή των κειμένων της αριστερών συγγραφέων της εποχής. Μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι οι αριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές της εποχής, κυρίως το σοσιαλδημοκρατικό εργατικό κίνημα που κυριαρχούσε στην αριστερά της εποχής, αν και δεν χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι και δεν θα έπρεπε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε, παρόλα αυτά όμως, για να καταλαβαίνουμε λίγος πολύ με τους σημερινούς όρους, καθυστέρησε τραγικά να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Στην πραγματικότητα, η υπεριαλιστική ιδεολογία ξεκινάει περίπου προς το τέλος της δεκαετίας του 80, του 1880, στο 19ο αιώνα, όπου πλέον βλέπουμε τα μεγάλα λεξικά της εποχής, εγκυκλοπαιδικά λεξικά της εποχής, που αποτυπώνουν τον τρόπο που κατανοούν έννοιες η ελίτ της εποχής, να αλλάζουν τελείως τον τρόπο που προσδιορίζουν την έννοια «Ιμπέριο», δηλαδή την έννοια της αυτοκρατορίας. Μέχρι τότε η έννοια του «Ιμπέριο», «Ιμπέριουμ», από που κατάγεται ο όρος «Ιμπεριαλισμός», είχε καθαρά αρνητικό πρόσημο σε όλα τα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα μεγάλα αστικά εγκυκλοπαιδικά λεξικά, είτε του αγγλοσαξονικού κόσμου, είτε του τευτονικού κόσμου, δηλαδή του γερμανικού κόσμου, είτε του γαλλικού κόσμου. Σε όλα τα λεξικά σήμαινε αυθαιρεσία, απολυταρχία, καταστολή της δημοκρατίας. Αυτό σήμαινε το Imperium. Μετά το 1887, που εκδίδονται τα μεγάλα λεξικά, τα γερμανικά λεξικά του Brockhaus, αλλά και τα μεγάλα λεξικά, τα εγκυκλοπαιδικά λεξικά από το 1890 στην Βρετανία, είτε είναι αυτά από την Οξφόρδη, είτε άλλα, επαναπροσδιορίζουν την έννοια του Imperium ως την προσπάθεια ενός πολιτισμένου έθνους να διεκδικήσει ζωτικό χώρο στον πλανήτη. Και λέμε πολιτισμένο έθνος, διότι τότε υπήρχε ο διαχωρισμός ανάμεσα πολιτισμένα και μη πολιτισμένα έθνη. Και μάλιστα με πράξη διεθνούς δικαίου. Δηλαδή υπήρχε το μεγόμενο σύμφωνο του Βερολίνου στα 1875, που προσδιόριζε ότι για να έχεις δικαιώματα στη διεθνή κοινότητα θα πρέπει να είσαι πολιτισμένο έθνος. Δεν σου αναλογούσαν δικαιώματα εάν σε προσδιόριζε η διεθνής κοινότητα. Ποια ήταν η διεθνής κοινότητα? Οι πέντε μεγάλες δυνάμεις του κονσέτου της Ευρώπης της εποχής εκείνης, που είχαν προέλθει από την Ιερά Συμμαχία του 1815. Αυτές λοιπόν προσδιόριζαν το ποιο είναι πολιτισμένο έθνος και ποιο δεν είναι πολιτισμένο έθνος. Πολιτισμένο έθνος, όπως όριζαν τότε, είναι εκείνο το έθνος που η κυβέρνησή του, η εσωτερική του διακυβέρνηση, εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία των ξένων. Δηλαδή, το ήταν πολιτισμένο ένα κράτος, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα ή το Οθωμανικό καθεστώς, η Κίνα, η Ινδία, για αυτές τις χώρες μιλούσαν, μόνο αν οι δυτικοί Ευρωπαίοι είχαν εξασφαλισμένα δικαιώματα και περιουσιακά δικαιώματα και πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε αυτές τις χώρες. Έτσι προσδιόριζαν. Αν δεν σε προσδιόριζαν ως πολιτισμένο έθνος, δεν σου αναγνώριζαν διεθνή δικαιώματα.
Άρα εμείς σήμερα είμαστε πολιτισμένο έθνος. Να κάνω έτσι λίγο ένα πείραγμα τώρα. Μα γι' αυτό και λέει εκείνο το θέμα τώρα, ότι επανέρχεται εδώ το ζήτημα σήμερα, έχουν επαναφέρει την έννοια του πολιτισμένου και μη πολιτισμένου, επειδή δεν μπορούν να το πούνε φάτσα φορά. Εντάξει, δεν μπορούν να πούνε σε ένα λαό, ας πούμε, ο οποίος έχει χύσει αίμα για την ανεξαρτησία του, να το πούνε σαν απολύτεστος. Έχουμε περάσει δύο πολέμους παγκόσμιους, έχουμε περάσει το μεγάλο κίνημα ενάντια στην απεικιοκρατία, όλα αυτά είναι δύσκολο. Οπότε σου λέει, δεν είσαι απολύτεστος, είσαι failed state, είσαι αποτυχημένο κράτος. Λοιπόν, ναι, μεν είσαι πολιτισμένο το έθνος, αλλά για μια σειρά εσωτερικούς λόγους που έχει να κάνει με το γονιδίωμά σου, οδηγήθηκε σε πλήρη καταστροφή και άρα η διεθνής κοινότητα πρέπει να επέμβει σε σένα ώστε να διατηρήσει την πολιτιστική, την πολιτιστική συνοχή και τα δικαιώματα του λαού σου. Αυτό είναι το καινούργιο, η σύγχρονη εκδοχή του απολύτου του κράτους εκείνης εποχής. Έχουμε σίγουρα διαφορετική άποψη περί πολιτισμού με τους Ευρωπαίους. Μα την εποχή εκείνη η έννοια του έθνους για τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Βρετανούς που εισηγούνται το διεθνές δίκαιο της εποχής δεν είναι η έννοια του έθνους που έχουμε σήμερα. Δηλαδή τη συγκρότηση μια κοινωνία όπου κυρίαρχος παράγοντας είναι ο λαός και τα δικαιώματά του, αλλά η ράτσα, η έννοια του έθνους, nation, nation κτλ., δεν τη χρησιμοποιούν οι Βρετανοί την εποχή αυτή, μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τους Βρετανούς, διεθνή ορολογία και στις διεθνείς συμβάσεις χρησιμοποιούν την έννοια race, φυλή. Την έννοια δηλαδή, αν και δεν είναι αντίστοιχα στις μεταφράσεις, η ράτσα. Έχει μεγάλη σημασία που το λες τώρα αυτό. Εγώ πραγματικά δεν το γνώριζα, διότι βλέπουμε ότι αυτή την έννοια της φυλής τη χρησιμοποίησε ο Χίτλερ στη Ακριβώς. συνέχεια. Αυτό, δηλαδή, γι' αυτό έχει σημασία. Ο υπεριαλισμός γεννιέται στη διεκδίκηση φυλετικών δικαιωμάτων κυριαρχίας στον πλανήτη. Γι' αυτό ο ναζισμός και ο φασισμός είναι υπεριαλιστικές ιδεολογίες. Παίρνουν αυτό το ρατσιστικό υπόβαθρο της υπεριαλιστικής ιδεολογίας και το φτάνουν βεβαίως στα άκρα. Στη δεκαετία, την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αναπτύσσονται όλες οι φυλετικές θεωρίες. Ο πρώτος που αναπτύσσει τη θεωρία της αερίας φυλής είναι η Βρετανή θεωρητική που μιλούσαν για την. Αυτή την επινόησαν. Ο Χίτλερ απλά παίρνει από αυτούς και το προσαρμόζει στα δικά του δεδομένα. Οι ναζιστές θεωρητικοί. Ένα δεύτερο, ένα πολύ χαρακτηριστική φυλετική θεωρία της εποχής εκείνης, που βεβαίως έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, είναι και η θεωρία, είναι και η φυλετική θεωρία του σιωνισμού. Στην πραγματικότητα είναι μια φυλετική, υπεριαλιστική θεωρία που προσπαθεί να υποκαταστήσει το δικαίωμα, το πολιτικό, της αναγνώρισης του πολιτικού δικαιώματος, του να έχεις όποια θρησκευτική πίστη θέλεις, δικαίωμα που κατοχυρώθηκε από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση πρόσφερε ότι εσύ είσαι Γάλλος πολίτης του θρησκεύματος που εσύ επιλέγεις. Δεν σε προσδιορίζει το θρησκεύμα. Σε προσδιορίζει η πολιτική σου ιδιότητα. Και έτσι απελευθέρωσε τον Εβραίο. Γιατί ο Εβραίος ή οποιοδήποτε θρησκεύμα της εποχής εκείνης αποτελούσε κοινότητα, γκέτο, μέσα στα πλαίσια του κόρπους του παλιού καθεστώτος. Τον απελευθέρωσε θεωρώντας ότι όλοι οι Γάλλοι πολίτες είναι ίσοι. Από εκεί και πέρα, το τι σε τι πιστεύω πιστεύεις είναι δικό σου θέμα. Αυτή πάλι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας ανατρέπεται με τη θεωρία τη φυλετική του υπεριαλισμού, λέγοντας ότι το ζήτημα της φυλής κυριαρχεί έναντι οποιοδήποτε άλλο ενιαίο δημοκρατικού δικαιώματος. Και άρα, αυτός που πιστεύει σε ένα Θεό δεν αρκεί ή μια θρησκευτική πίστη, δεν είναι απλά μια θρησκευτική πίστη, έχει να κάνει με εσωτερικό στοιχείο της δικής τους φυλής, της ράτσας. Και έτσι, για παράδειγμα, οι Εβραίοι, εκεί που πάλευαν για την αποκατάσταση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, τα μεγάλα κινήματα, γι' αυτό βγάζανε και εξαιρετικούς διανοητές, εξαιρετικά ριζοσπάστες και επαναστάτες τις εποχές αυτές. Τι έχουμε? Έχουμε μια αντιδραστική αναδίπλωση στα πλαίσια του υπεριαλιστικού στρατοπέδου, όπου γεννιέται ο σιωνισμός, που είναι δίδυμη αδελφή του ναζισμού και του φασισμού. Έχουν ακριβώς την ίδια δομή και συγκρότηση σαν ιδεολογία και πολιτική πρακτική. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το πού κατάληξε το Ισραήλ σαν κράτος ή το πού έχουμε οδηγηθεί σήμερα. Δεν είναι εβραϊκό κράτος, είναι σιωνιστικό κράτος. Είναι όπως λέγαμε το γερμανικό κράτος του Χίτλερ. Δεν ήταν γερμανικό κράτος, ήταν ναζιστικό κράτος. Είναι μια άλλη ιστορία.
Εδώ μου γεννιέται μια απορία σε αυτό το σημείο και απευθύνουμε και στους δύο, Δημήτρη και Γιώργο. Μπορούμε να πούμε ότι ο φασισμός είναι η εξέλιξη του υπεριαλισμού από την εξής άποψη εννοώ. Ο υπεριαλισμός, όπως εμφανίστηκε την εποχή που αναφέρουμε, το 1800 τόσο και στη συνέχεια μέχρι το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφερε την Ευρώπη με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε κατάσταση φτώχειας, πλήρους αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης πολλών κοινωνικών ζητημάτων. Το σύστημα αυτό πλέον άρχισε να απαξιώνεται. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο φασισμός γεννιέται εκείνη τη στιγμή γιατί απλά ο υπεριαλισμός όπως τον ξέραμε άρχισε να φθήνει, ή είναι μια λάθος αυτή η εκτίμηση? Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις εσύ. Ναι, δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό που γινόταν ήταν ο υπεριαλισμός άρχισε να φθήνει. Απλά το είπα με έναν άλλο τρόπο. Αυτό που γινόταν ήταν ότι είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση, η ανθρωπότητα είχε οδηγηθεί σε μια, οι λαοί είχαν οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσαν να κυβερνηθούν πια όπως πριν. Έμπαιναν λοιπόν ορμητικά μέσα στο προσκήνιο οι ανάγκες τους, τα δικαιώματά τους, οι επιθυμίες τους κτλ. Μπορεί να μην βγαίναν πάντα καθαρά, να μην υπήρχε η δυνατότητα να εκφραστούν, να εκφραστεί αυτό το πράγμα, αλλά ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν οι λαοί αυτοί να διοικηθούν με τον ίδιο τρόπο που τους διοικούσαν πριν. Έπρεπε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, και δεν ήταν και εύκολο, να κυλοποννήσει, να γεννήσει μια νέα μορφή. Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης, αυτών των συγκρούσεων, ήταν και η δημιουργία του φασισμού, η ανάδειξή του. Γι' αυτό και εμφανίζονταν κάθε φορά ως κάτι νέο σε όλες τις κοινωνίες που γεννήθηκε, ως κάτι νέο γινιόταν. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καταρχήν απάντηση έτσι, σε αυτό που βάζεις. Πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτό. Όχι, όντως υποχωρούσε. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να πω εκεί. Κατέρε ένα ολόκληρο σύστημα τρόπου διευθέτησης και ρύθμισης και των παγκόσμιων πραγμάτων και των εθνικών μεγάλων κρατών της εποχής εκείνης. Τι είχαμε? Είχαμε πρώτον μια πολύ μεγάλη διαθρωτική παγκόσμια κρίση. Ανάλογου μεγέθους με τη σημερινή, μόνο που η σημερινή είναι πολύ πιο καταστροφική και πολύ πιο εκτεταμένη. Και περισσότερο αδιέξοδη από εκείνη την εποχή. Αυτό που μου λες τώρα με τρομάζει. Γιατί διαβάζοντας την ανθρωπιστική κρίση εκείνης της εποχής, όταν μου λες ότι είναι μεγαλύτερη η μεγέθους η σημερινή, τώρα θα πραγματικά... Θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί συνήθως ξέρουμε και λέμε, ας πούμε, πόσο είχε ανεργία η Γερμανία, ας πούμε, το Μεσοπολέμιο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, 43%. Σήμερα έχει γύρω στο 10%, μικρότερο εμφανής, αλλά τέλος πάντων λέμε, άρα καλύτερα είναι, δεν είναι έτσι. Εάν σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή η ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή προσδιοριζόταν ή μάλλον επικεντρωνόταν κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες ή και στις περιφερειακές χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος βρισκόταν σε ανάπτυξη, δηλαδή η Αφρική βρισκόταν σε ανάπτυξη. Ναι, μεν η απεικιοκρατία, αλλά σε ανάπτυξη. Η Ασία το ίδιο. Σήμερα έχουμε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της οικονομίας αγοράς, από τότε που άρχισε να αναπτύσσεται από τον 16ο αιώνα, τέτοια κρίση υποκατανάλωσης. Δηλαδή, για πρώτη φορά ο παγκόσμιος πληθυσμός αδυνατεί να απορροφήσει προϊόντα και υπηρεσίες. Γιατί έχουμε 50% απόλυτη φτώχεια και ένα στους 6 να πεθαίνει από λοιμό, από πείνα. Αυτό δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Δηλαδή, η παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει σήμερα δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, όσο και να φαίνεται παράξενο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, κατέρεε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της εποχής εκείνης. Τι πολιτικά κόμματα τότε εκείνη την εποχή είχαν? Δεν είχαν μαζικά πολιτικά κόμματα, τα αστικά πολιτικά κόμματα της εποχής που εναλλάσσονταν της εξουσία. Ήταν κόμματα ισχυρών κομματαρχών ή ισχυρών ανδρών. Δεν είχαν μαζική οργάνωση βάσης. Δεν ελέγχανε ούτε στηριζόντουσαν σε μαζικά κινήματα ή τέλος πάντων σε μαζικές οργανώσεις. Να το πούμε έτσι. Αυτοί που στηρίζονταν σε μαζικές οργανώσεις ήταν τα λεγόμενα ταξικά κόμματα. Δηλαδή, τα κόμματα δηλαδή που βγαίνανε μέσα από το εργατικό κίνημα, μέσα από τα κινήματα, τα κοινωνικά δηλαδή της εποχής εκείνης. Και τι είχαμε? Για πρώτη φορά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μάζες που γύρναγαν από τα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου απαιτούσαν δικαιώματα. Και απαιτούσαν δικαιώματα φεύγοντας από τα παλιά κόμματα, τα αστικά,
και προσανατολίζονταν είτε με μεγάλα κινήματα, ξεχνάμε από το 18 και μετά, μετά δηλαδή ουσιαστικά από την νίκη των Μπολσεβίκων, έχουμε μια σωρία επαναστάσεων και εξεγέρσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, και πραγματικά μπαίνει ένα θέμα. Πώς ελέγχεις αυτόν τον κόσμο όταν το παλιό σου πολιτικό σύστημα δεν μπορεί, έχει καταρρεύσει, οικονομικά δεν μπορείς να του προσφέρεις απολύτως τίποτα γιατί βρίσκεσαι σε ένα συνδυασμό δημοσιονομικής κρίσης, κρίσης χρέους και διαθροτικής κρίσης καταστροφής που το ένα κράχ διαδεχόταν τα άλλα, λέμε για το μεγάλο κράχ του 1929-33, αλλά από το 1919 μέχρι το 1929 έχουμε τέσσερα απανωτά κράχ. Ήτανε κάθε δύο με τρία χρόνια είχαμε κράχ μέχρι που κορυφώθηκε το 29. Εκεί, λοιπόν, το 1933. Το ενδιαφέρον είναι ότι γι' αυτό εκεί μπαίνει ο φασισμός. Ο φασισμός τι κάνει γενικότερα? Πρώτον, δημιουργεί ένα πολιτικό μόρφωμα, ένα πολιτικό σχηματισμό που πλέον είχε μαζική αναφορά. Δεν ήταν, είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο του, του Χίτλερ, ο Mein Kampf, ο αγών μου, την διορατικότατη, και γι' αυτό δείχνει ότι δεν ήταν καθόλου τρελός. Αυτές οι θεωρίες ήταν τρελός, παλαβός και δεν πράγματα. Διορατικότατη κριτική που κάνει στο αστικό πολιτικό σύστημα, το ότι ήταν αποξενωμένο από τις μάζες, ότι δεν μπορούσε να χειριστεί, μόνο ήταν, ήταν οι πρωτοκαπεταναίοι, ας πούμε, της πολιτικής και τίποτα άλλο από κάτω. Και έτσι μιμείται τα εργατικά κόμματα και φτιάχνει μια καρικατούρα εργατικού ταξικού κόμματος, ο φασισμός, προκειμένου να ελέγξει μαζικά εκείνες τις μάζες που καταστρέφονταν και φεύγουν και μέναν εκτός κοινωνίας. Τους ανέργους, τους λούμπεν, τα περιθωριακά στοιχεία. Και τι τους κάνει? Το πρώτο πράγμα που τους κάνει είναι να φροντίσει πρώτον να τους προστατεύσει από τον εργοδότη. Τα πρώτα μεγάλα σκριτήματα του ναζισμού γίνονται στη Βαβαρία, στις μεγάλες απεργίες του 19-22, όπου οι Ναζί πρωτοστατούσαν στις απεργίες των εργατών ενάντια στους εργοδότες. Και η προσπάθειά τους ήταν τι? Να προασπίσουν όπως εμφανιζόντουσαν. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ, γιατί το 1922 η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα κάνει έκτακτη σύνοδο για τη στάση τους απέναντι στον ναζιστικό φαινόμενο. Τότε εισηγείται μια εξαιρετική φυσιογνωμία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η Κλάρα Τσέτκιν, που ήταν και η Γερμανία, ξέρει πάρα πολύ καλό θέμα. Και λέει το εξής: από εδώ και μπρος, το εργατικό κίνημα και κυρίως το επαναστατικό εργατικό κίνημα που αντιπροσώπευε ή ήθελε, φιλοδοξούσε να αντιπροσωπεύσει την Κομμουνιστική Διεθνή, το βασικό εχθρό που θα έχει θα είναι ο ναζισμός. Σε αυτή την τοποθέτηση απαντάει μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες, δημοσιολόγος του Μπολσεβικικού Κόμματος, της Ρώσικης Ηγεσίας εκείνη την εποχή, που ήταν ο Καρλ Ράντεκ, ο οποίος της είπε το εξής: δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Οι Ναζί είναι ένα μικροαστικό κίνημα που στο βαθμό που ξέρουμε να το αξιοποιήσουμε είναι σύμμαχο με το επαναστατικό εργατικό κίνημα. Για να καταλάβουμε τι σύγχυση πλήρης υπήρχε. Βεβαίως η Κλάρα Τσέτκιν ήταν πάρα πολύ μπροστά, ήξερε πολύ καλά τι γινόταν, είχε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως οι άλλοι είχαν πλήρη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στη Βαβαρία, στις μεγάλες εκείνες κινητοποιήσεις, οι κομμουνιστές ήταν μαζί με τους Ναζί. Δηλαδή λειτουργούσαν μαζί. Αυτοί τι κάνανε? Το ίδιο γινόταν και με τους Ιταλούς. Τα Ιταλικά φάτσιο, πριν δημιουργήσουν, πριν πάνε τη μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη με λανοχύτονες του Μουσολίνη, τράβηξαν πάρα πολλά ηγετικά στελέχη της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πολλούς συνδικαλιστές ριζοσπάστες και πολλά στελέχη του Νεοσύστατου Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι γίνανε φασίστες. Σε αυτό, σε διακόπτω, για να δείξουμε πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή, θέλω έτσι δύο γραμμές να διαβάσω από το πρόγραμμα του Μουσολίνη. Έτσι, το οποίο δείχνει, εγώ θα σας το διαβάσω, αν δεν ξέρετε ότι τα έχει πει ο Μουσολίνη, νομίζω ότι θα λέγατε όλοι ναι. Τον ψηφίζουμε αμέσως. Και έλεγε ο Μουσολίνη, πρότεινε μάλλον, την καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες και ψήφου στα 18. Κατάργηση της Άνω Βουλής, σύγκληση συντακτικής επιτροπής για την κατάρτιση νέου συντάγματος στην Ιταλία. Οχτάωρη εργασία. Συμμετοχή των εργατών στην τεχνική διαχείριση της βιομηχανίας. Μερική δίμευση κάθε είδους πλούτου μέσα από, από την επιβολή μεγάλων και προοδευτικών φόρων στο κεφάλαιο. Δεν θα διαβάσω περισσότερα, απλά λέω αυτά. Νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω αν τα άκουγε σήμερα, εγώ θα τον ψήφιζα.
Χρειάζεται και μερικά ακόμα λίγο, πράγματα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό πρέπει να ψάχνουμε λίγο περισσότερο τα προγράμματα. Αυτό ακριβώς ήθελα διαβάζουμε να μου πεις. Που ακούμε. Χρειάζεται να βλέπουμε. Ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο σε αυτό που ακούμε. Πρέπει να διαβάζουμε και λίγο πίσω από τις σελίδες. Γι' αυτό λέμε πόσο γοήτευε ο Μουσολίνη. Να πούμε εδώ, θα το ξαναπούμε πιο αναλυτικά το φαινόμενο αυτό. Το πόσο μπερδεμένη είναι η κατάσταση για κάποιον ο οποίος κρίνει επιδερμικά. Βεβαίως. Κάποιος που ψάχνει περισσότερο τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να την πατήσει. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως όλων των εποχών. Τελικά. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Δεν την κάνουμε απλά για να αναπολύσουμε ιστορικά μεγαλεία. Και τέλος πάντων να δώσουμε κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει. Το κάνουμε για να αναπτύξουμε κριτήρια. Ειδικά για τη σημερινή περίοδο. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα το οποίο θα το αναφέρουμε και όταν αναφερθούμε στα ελληνικά πράγματα. Κυκλοφορεί βιβλίο αυτή τη στιγμή ηγετικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου μέσα στα υλικά του εργατικού κινήματος, μέσα στα υλικά του ταξικού εργατικού κινήματος, όπως το προσδιορίζει ο ίδιος, υπάρχει προκήρυξη φασιστικής οργάνωσης της 3Ε. Θα πάμε όταν πάμε στο Μεσοπόλεμο, ίσως θα πούμε και για την 3Ε τι ήταν. Η 3Ε ήταν καθαρό αίμα φασιστική οργάνωση, κυκλοφορούσε με το ναζιστικό, με τη σβάστικα, φορούσε στρατιωτική στολή, κράνη και έκαναν. Μάλιστα ήταν και η οργάνωση που επιχείρησε να κάνει τη μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη, να τη μιμηθεί και να κάνει τη μεγάλη πορεία από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Βεβαίως εδώ έχει ένα τραγέλαφο, γιατί εκείνη την εποχή ξεκινήσαν μερικές χιλιάδες από τη Θεσσαλονίκη και κατέληξαν μερικές δεκάδες στις Θερμοπύλες. Πέρα από τις Θερμοπύλες δεν πέρασαν. Τους αποδεκάτησαν τα κινήματα δημοκρατίας, τα εργατικά και κομμουνιστικά κινήματα της εποχής εκείνης, με τους φιλελεύθερους μέσα, με πάρα πολλούς πολίτες. Τους αποδεκάτησαν κυριολεκτικά. Αλλά ήταν, μιλάμε για ανθρωπόμορφα τέρατα, τα οποία κάνανε μαζικές εκαθαρίσεις στα προσφυγικά, στις προσφυγικές συνοικίες της εποχής εκείνης, που τους ονόμαζαν Τουρκόσπορους, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα οι σεσημασμένοι κακοποίητες της Χρύσης Αυγής χτυπάνε τους μαυρούκους ή τους μετανάστες, με τον ίδιο τρόπο οι ομοειδεάτες τους εκείνη την εποχή χτυπούσαν τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, θεωρώντας τους Τουρκόσπορους, και βάζανε φωτιά στα παραπήγματα που στεγάζονταν οι πρόσφυγοι, οι Μικρασιάτες δηλαδή της εποχής εκείνης. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, σε προκήρυξη της εποχής εκείνης για την μεγάλη απεργία των καπνεργατών του 1936, είχε βγάλει μια προκήρυξη που ήταν υπέρ της απεργίας των καπνεργατών. Βεβαίως με τον ειδικό τρόπο που το διαβάζει καταλαβαίνει ότι αυτός ο αντικαπιταλιστικός λόγος κάπου δεν κολλάει, δηλαδή δεν είναι κάπως πολύ εργατικός, ας πούμε, είναι κάπου αλλού. Παρόλα αυτά, για να δούμε τη σύγχυση, σημερινός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ηγετικός στέλεχος στο συνδικαλιστικό τομέα, έτσι, φτιάχνοντας ένα βιβλίο για το εργατικό κίνημα, θεώρησε υποχρέωσή του να βάλει τη φασιστική προκήρυξη ως εκδήλωση του ταξικού εργατικού κίνηματος, δηλαδή κομμάτι του ταξικού και εργατικού κίνηματος. Αν λοιπόν σε αυτό το επίπεδο έχουμε τέτοια σύγχυση, τότε συγγνώμη τι να πει ο κόσμος. Δηλαδή είναι ένα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Εξετάζουμε πώς γεννήθηκε ο φασισμός. Είναι σε μια περίοδο σύγχυσης, όπως είπαμε και όπως έχει φανεί μέχρι τώρα με την ανάλυση που έχουμε κάνει. Μια περίοδο σύγχυσης είναι και η σημερινή. Θα δούμε πολλά περισσότερα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Ένα ακόμη πολύ ωραίο βίντεο που έχει επιμεληθεί ο Μενέλαος Αναγνώστου. Επιστροφή στο στούντιο του Ράδιο Χωρίς FM. Φίλες και φίλοι, σε αυτή την εκπομπή που εξετάζουμε τη γέννηση του φασισμού με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Γιώργο Γεωργή. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση, είχαμε μείνει στην περίοδο της σύγχυσης, μάλλον εξετάζαμε την απόλυτη σύγχυση που επικρατούσε την εποχή που γεννήθηκε ο φασισμός και τη σύγχυση που επικρατεί και σήμερα. Ναι, η ιστορική αναλογία. Ναι. Έχουμε έτσι ένα πρώτο κοινό σημείο κατά πόσο μέσα σε περίοδο σύγχυσης μπορούν να τραφούν τέτοιου είδους καταστάσεις και κινήματα. Υπάρχει και άλλη ιστορική αναλογία. Όπως? Την εποχή εκείνη όλες οι χώρες είχαν βγει, όπως έχουμε πει, καταστραμμένες από τον πόλεμο. Αυτές που συμμετείχαν τουλάχιστον στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες.
και ήταν όλες πνιγμένες στα χρέη. Με εξαίρεση μία. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν ο δανειστής, όλοι οι άλλοι ήταν οφειλέτες. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι οι τραπεζίτες της εποχής εκείνης έμπαιρνε ένα τεράστιο θέμα. Τι μπορούσαν να κάνουν. Διότι εκείνα η εποχή του Μεσοπολέμου ήταν η εποχή χρεοκοπιών, απανωτών χρεοκοπιών. Όχι μόνο της Ελλάδας του 1932, αλλά και πολλών άλλων κρατών. Τα οποία έπεσαν έξω. Κάποια μάλιστα χαθήκαν από προσώπου γης. Όπως είναι η Νέα Γη. Η Νέα Γη, η Newfoundland, όπως τη λέγανε, στα παράλια της κάτω του Καναδά, που αφομοιώθηκε από τον Καναδά κάτω από το βάρος των τεράστιων χρεών που είχε εκείνη την εποχή. Και μεσολάβησε η Βρετανική Κοινοπολιτεία και τα ενσωμάτωσε. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι το βασικό ζήτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι τι κάνουμε τα χρέη. Οι λαοί λέγανε διαγραφή. Φυσιογνωμίες του αστικού κόσμου, μεγάλες φυσιογνωμίες του αστικού κόσμου, κατανοώντας ότι αυτή η σύγκρουση για το ζήτημα του τι γίνεται με το χρέος μπορούσε να γεννήσει μεγάλα επαναστατικά κινήματα, γιατί εκείνη την εποχή η μόνη χώρα που είχε προχωρήσει σε μονομερή διαγραφή ολόκληρου του χρέους και χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα για το ζήτημα αυτό και μάλιστα δημιουργούσε και νομικό προηγούμενο σε διεθνές επίπεδο, ήταν οι Μπολσεβίκοι. Άρα, οποιοδήποτε κίνημα ξεκινούσε και έλεγε εδώ και τώρα να διαγράψουν το χρέος για να μην χαθεί το κράτος, το έθνος, ο λαός, αναγκαστικά προσέγγιζε τους Μπολσεβίκους. Οπότε υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κίνημα οικονομολόγων της εποχής, όπως ήταν ο πρίτανης των Βρετανίων οικονομολόγων της εποχής, που ήταν ο John Maynard Keynes, ο οποίος ήταν υπέρ της διαγραφής του χρέους. Απλά πίστευε ότι αυτό μπορεί να το κάνει μονομερός ο παγκόσμιος δανειστής της εποχής, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα μπορούσαν να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να το κάνουν προκειμένου να μην χαθεί η Ευρώπη ολόκληρη μέσα στις τάχτες του εμφυλίου πολέμου, όπως τουλάχιστον εννοούσε, της επανάστασης όπως εννοούσε εκείνη την εποχή. Οι τραπεζίτες είχαν μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, με πρώτους κυρίως τους Αμερικανούς τραπεζίτες. Πληρώνω τον υπόκοσμο να μου εξασφαλίσει το ότι θα πληρώνω τα χρέη. Και ποιος ήταν ο υπόκοσμος? Ο φασισμός και ο ναζισμός. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Αυτοί πλήρωσαν και ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία. Αυτοί βρίσκονταν πίσω από το Μουσολίνι. Αυτοί βρίσκονταν από τις φασιστικές συμμορίες στην Ελλάδα ή στη Γαλλία. Μάλιστα, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε. Το 1900, στα τέλη στις αρχές της δεκαετίας του 30, έχουμε το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία. Στη Γαλλία λοιπόν συγκροτείται το Λαϊκό Μέτωπο στην προσπάθεια τι ήταν το Λαϊκό Μέτωπο, ήταν μια σύμπραξη κυρίως του Σοσιαλιστικού Κόμματος με το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου τι έκανε, έβαζε δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν να γλιτώσουμε από τις 200 οικογένειες. Ποιες ήταν οι 200 οικογένειες, έχει ενδιαφέρον. Ήταν οι μέτοχοι της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, η οποία τότε βεβαίως ήταν ιδιωτική. Τι απαιτούσε το Λαϊκό Μέτωπο? Εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, να γλιτώσουμε από τις 200 οικογένειες, τους μεγάλους χρηματιστές δηλαδή που ελέγχανε την τράπεζα, το πιστωτικό σύστημα και το γαλλικό κράτος μέσω των χρεών του. Και απέναντι σε αυτό και έλεγε διαγραφή του χρέους. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και άλλα πολλά, αλλά αυτό ήταν το κεντρικό. Βεβαίως ο τρόπος που έγινε, το ότι έμεινε σε επίπεδο κορυφής, ότι κάναν ανεπίτρεπτες συμμαχίες με αντιδραστικές δυνάμεις της εποχής εκείνης στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουν την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης και όλα αυτά τα πράγματα, οδήγησε εκεί τα πράγματα που οδήγησε. Και απέναντι σε αυτό η γαλλική άρχουσα τάξη, η γαλλική ελίτ, απάντησε φασιστικοποιώντας την πολιτική ζωή της Γαλλίας. Ήταν το μόνο μη επίσημα φασιστικό κράτος που είχε φασιστική πολιτική και είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου η γαλλική ομάδα μπήκε χαιρετώντας φασιστικά. Είχε πλήρως φασιστικοποιηθεί στην προσπάθεια να μην ξανατεθούν τα προτάγματα του Λαϊκού Μετώπου, δηλαδή εθνικοποιήστε τους τραπεζίτες, πάρτε τα χρέη και σβήστε τα. Αυτό που ζητούσε δηλαδή ο γαλλικός λαός και η γαλλική εργατική τάξη της εποχής εκείνης. Αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα. Και επειδή ακριβώς οι τραπεζίτες με κανένα τρόπο δεν το θέλαν αυτό, πληρώσανε τις ναζιστικές και φασιστικές συμμορίες να το παίξουν όπως λειτουργεί πάντα ο υπόκοσμος σε περιόδους ανάλογες.
Δηλαδή, σου πουλάω προστασία με το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Ίδια αιτήματα υπάρχουν και σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σήμερα γενικότερα στην Ευρώπη, όπου τα τελευταία χρόνια η ακροδεξιά, φασισμός, το λέμε ακροδεξιά, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Όχι, το δεν τίτλος, είναι κάτι που, πολύ είναι περισσότερο από το, από το ακροδεξιά. Ακριβώς. Δεν είναι σωστό να λέμε ακροδεξιά, δεν είναι σωστός ο όρος. Ακροδεξιά λοιπόν, είναι και ο Σαμαράς, ας πούμε. Ο φασισμός, ο φασισμός λοιπόν περνάει σε πρώτο πλάνο. Εννοώ ότι έχει σημαντικά ποσοστά σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και είδαμε βεβαίως και τα ποσοστά στην Ελλάδα, όπου αυτή ήταν η έκπληξη για πολλούς, αν και νομίζω ότι για εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε αυτό το στούντιο και σε αυτή την εκπομπή δεν ήταν ιδιαίτερα έκπληξη. Το έχουμε συζητήσει. Πολλά θέματα οδηγούσαν προς τα εκεί. Το βλέπαμε ότι έρχεται αυτό. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, σαν το Χαστούκι στη Λιάννα Κανέλη, που και αυτό δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, από τον κύριο Κασιδιάρη, να τα συσχετίσουμε λίγο όλα. Οπότε βλέπουμε ακριβώς, περίπου τις ίδιες συνθήκες, έτσι. Σύγχυση, ίδια αιτήματα και ο φασισμός ξανά στο προσκήνιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα ακριβώς, ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα τώρα τελευταία την άνοδο του ουγγρικού ναζισμού, όπου οι οπαδοί ή νοσταλγοί του καθεστώτος Χόρτη, ο οποίος ξεκίνησε αντιβασιλέας, κατέληξε να είναι ναζί γκαουλάιτερ στην κατεχόμενη Ουγγαρία, έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ στην Ουγγαρία. Μάλιστα στις τελευταίες εκλογές πήρανε πάνω από 17-18% και μάλιστα σε περιοχές τις περισσότερο χτυπημένες από το Δέλτα Νιτάφ, τις πιο ερυπωμένες από τις πολιτικές του Δέλτα Νιτάφ, σαρώσανε, βγήκανε δεύτερο κόμμα και σε ορισμένες περιοχές πρώτο κόμμα. Τώρα με την κατάρρευση των πολιτικών, των επίσημων πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν μια συνεπή πολιτική απέναντι στον Δελανιτάφ, αυτοί αναπτύσσονται και μάλιστα ζητούν την αποκατάσταση του καθεστώτος Χόρτη και της αντιβασιλείας Χόρτη. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε, για όσους δεν ξέρουν, ή να πρέπει να το πούμε για όσους δεν ξέρουν, ότι το καθεστώς Χόρτη στην Ουγγαρία υπήρξε ένα από τα πιο βάναυσα ναζιστικά καθεστώτα της Ευρώπης. Πολύ πιο βάναυσο από του Χίτλερ, πριν ο Χίτλερ οδηγηθεί, πριν το ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ οδηγηθεί στην τελική λύση, δηλαδή στα στρατόπεδα συγκέντρωση και τα κρεματόρια. Οι πρώτοι που εφάρμοσαν τελική λύση ήταν οι Ούγγροι Ναζί. Και τώρα βλέπουμε ξανά την άνοδό τους. Και την άνοδό τους με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι ναι, μεν αυτοί καταφέρονται ενάντια στον Δέλτα Νιτάφ, αλλά ποτέ ενάντια στους δανειστές και στους τραπεζίτες, όπως και ο δικός μας υπόκοσμος της Χρυσής Αυγής. Αυτοί οι συζυμασμένοι κακοποιοί που κυκλοφορούν και το παίζουν αντράκια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι αντράκια μόνο όταν έχουν γυναίκες απέναντί τους και μπορούν να στριμώξουν κανένα μαυρούκο σε καμία γωνία, ο οποίος δεν έχει καμία υποστήριξη, γιατί αν είχε υποστήριξη, την κουπανάνε ως ο νούπο. Μετανάστες, λοιπόν, αριστεροί, αυτή είναι το μενού. Αυτό. Όταν μπαίνει θέμα για τους τραπεζίτες, για το κράτος, για τα ξένα μεγάλα αφεντικά, εκεί φλόρι. Φλόρι. Τους έχετε δει ποτέ να δρουν εναντίον τους? Όχι. Ποτέ. Και εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έγινε μια προσπάθεια τις τελευταίες ειδικά μέρες από κάποια άθλια τηλεοπτικά σόου στην προσπάθεια να ταυτίσουν την οργή του λαού με τον ξυλοδαρμό στον κύριο Χατζηδάκη, που τώρα καταλαβαίνουμε πόσο δίκιο είχαν. Ο κόσμος προφανώς ήταν κόσμος Ολυμπιακής στη μεγάλη διαδήλωση που τον πετύχανε και το εξηγήσανε. Τι άλλο τους είχε μείνει σε αυτούς τους ανθρώπους? Ή με το Μούτζωμα, αν και μπορεί να διαφωνεί κάποιος, αλλά αυτή την οργή που εκφράζαμε στο πολιτικό, προσπαθούν να ταυτίσουν την οργή και τον τρόπο, με τον ακραίο τρόπο που εκδηλωνόταν με τα γιαούρτια, όλα αυτά πράγματα του λαού, με τη δράση της Χρυσής Αυγής. Και η προσπάθεια αυτή είναι τρομακτική. Να σκεφτεί κανείς ότι εφόσον οδηγείς έναν ολόκληρο λαό στη γωνία, στη γωνία, και δεν του επιτρέπεις ούτε να έχει άποψη, ούτε να εκφραστεί ελεύθερα, τον εκφοβίζεις μέχρι αηδίας, είναι, ρε παιδί μου, σαν ένα ζώο. Προσπαθείς να το κλωβίσεις σε μια γωνία, θα το επιτεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο αυτό και άλλες στοχευμένες ενέργειες του υποκόσμου, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν κοινωνικό εμφύλιο.
Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπες προηγούμενα, ότι οι τραπεζίτες, άνθρωποι του κεφαλαίου, του συστήματος, χρηματοδότησαν και τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ στη συνέχεια. Πολύ μεγάλα ονόματα της γερμανικής ελίτ ήταν οι χρηματοδότες του Χίτλερ. Είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι ένας από τους χρηματοδότες ήταν και ο Φόρτ. Ο αυτοκινητοβιομηχανός μιλάμε τώρα, έτσι. Ο οποίος έχει βγάλει και ένα βιβλίο κατά των Εβραίων. Ήταν γνωστός αντισημίτης. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι καταρχήν η μεγάλη χρηματοδότηση του Ναζί ήταν ο όμιλος J.P. Morgan. Ο μεγάλος χρηματιστής εκείνης της εποχής. Έδωσε τρομακτικά λεφτά. Και μέσω του ομίλου Φόρτ, αλλά και μέσω ευρωπαϊκών χρηματιστικών κύκλων. Χρηματοδότησε τρομακτικά τους Ναζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή ο ίδιος ο J.P. Ford, συγγνώμη, J.P. Morgan, ήταν σατανιστής. Μάλιστα. Υπήρχε αυτό το... Γιατί πολλοί, επειδή οι πατέρες του Αμερικανικού έθνους ήταν τέκτονες, ελευθεροτέκτονες, όταν μετά μετεξελίχθηκε το Αμερικανικό κράτος στην πατοκατορία που είχε ή που αναπτυσσόταν πάρα πολύ δραστικά, υπήρξε πολύ της μόδας η μετεξέλιξη του ελευθεροτεκτονισμού ή η όσμωση του ελευθεροτεκτονισμού στον τρόπο που λειτουργούσε στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ με τον σατανισμό. Υπάρχει επίσημη εκκλησία, πάρα πολλές τηλετές, εμπλέκονται πάρα πολύ μεγάλοι χρηματιστές σε αυτήν την ιστορία και τραπεζίτες. Γι' αυτό κιόλας ο ναζισμός δεν έκανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε ο φασισμός. Δηλαδή, ο ιταλικός φασισμός μπροστά στο. Ιδεολογικά. Ναι. Απέναντι στον γερμανικό ναζισμό, ας πούμε για παράδειγμα, δεν ήταν αντισημίτες οι Ιταλοί φασίστες. Mm-hmm. Πολύ αργότερα γίνονται αντισημίτες και αυτό το επιβάλλει κυρίως ο γερμανικός ναζισμός σε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι οι Γερμανοί ναζί ήταν σατανιστές και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Πήρε σατανιστικά σύμβολα. Η σβάστικα, σατανιστικό σύμβολο. Δεν είναι απλά το επινόησε. Ο Χίτλερ το πήρε κατευθείαν από τους Αμερικανούς σατανιστές, οι οποίοι μάλιστα παρήχαν και την κάλυψη των Ναζί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου φυγαδεύτηκαν όσοι ήταν από αυτούς να φυγαδευτούν ή στήριξαν το γερμανικό νεοσύστατο κράτος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας ακριβώς με αυτή την κάλυψη. Ο σατανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όποιος έχει βιώσει τους χρηματιστικούς κύκλους ή τόσο διαδεδομένους χρηματιστικούς κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι, πώς να το πούμε, η κυριαρχούσα θρησκεία. Και μιλάμε για επίσημη θρησκεία. Υπάρχουν στοές όπου γίνονται τελετές, εντάξει μην το κυδαΐσουμε, είναι τελετές επίδειξης πλούτου και ασυδοσίας, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις επειδή έχεις τη δύναμη. Αυτή είναι η λογική του σατανισμού, όπως τουλάχιστον τη βιώνουν Δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Έχω λεφτά. Μπορώ να παραγγείλω, να σκοτώσουν κάποιον στη Βραζιλία και να τον φάω εγώ στην Νέα Υόρκη γιατί έχω χρήματα. Αυτό δεν είναι. Το έχω δει με τα μάτια μου αυτό. Να γίνεται. Όχι να το σκοτώνουν. Να γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν, ή άλλα πράγματα τα οποία ντύνονται με την κατάλληλη ιδεολογία. Το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοια περιουσία, όπως για παράδειγμα τα 11 εκατομμύρια άνθρωποι, το βγάζανε τα τελευταία, περιμένουν τώρα την τελευταία, 11 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν συνολική περιουσία 42,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, προσωπική περιουσία. Το 11 εκατομμύρια είναι το 0,2% του πληθυσμού, παγκόσμιου πληθυσμού. 42,3 τρισεκατομμύρια είναι το εισόδημα, το ετήσιο εισόδημα 4 ή 5 τρισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη. Όταν λοιπόν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει ηθική αναστολή, δεν υπάρχει ανθρώπινη αναστολή και αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στην ιδεολογία σου και η μόνη ιδεολογία που μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτό είναι ο σατανισμός, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σατανισμός, παύλα, φασισμός. Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι δίδυμα. Ειδικά στον ναζισμό, αυτό πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι Ναζί είχαν στήσει εταιρεία μεταφυσικών ερευνών, που στην πραγματικότητα προσπαθούσε να τεκμηριώσει επιστημονικά όλα τα βασικά προτάγματα του σατανισμού, σε βαθμό δηλαδή που είχαν φτάσει σε απίστευτα σημεία. Σε απίστευτα σημεία. Είναι στο σημείο που θέλω, ό,τι θα ρωτούσα, δεν ξέρω Γιώργο αν θες να απαντήσεις σε αυτό το θέμα ή ο Δημήτρης ποιος από τους δύο, ποια ήταν η σχέση του φασισμού με την Εκκλησία.
Και όταν λέω με την Εκκλησία, να πάμε, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, με την Καθολική Εκκλησία. Έχουν πολλά τα σενάρια, Γιώργο, στο αν τελικά υπήρξε μία, θα έλεγα στην αρχή, ανοχή, στη συνέχεια συνεργασία. Ναι, ανοιχτή συνεργασία. Και βιβλία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με αυτό το θέμα και πάνω πολλά πράγματα έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Άλλωστε, νομίζω ότι πάντα η ιεραρχία στην Εκκλησία είχε μία λογική εξυπηρέτησης εκάστοτε εξουσίας. Κομμάτι της ήταν τμήμα του ιδεολογικού της μηχανισμού, όπως όποιος ανέβαινε απάνω, νωρίτερα αργότερα βρίσκονταν ο τρόπος να εκφραστεί αυτό και μέσα από την επίσημη Εκκλησία. Δηλαδή θα βρίσκαν τον τρόπο να κουκουλώσουν τις διαφορές, να τις προσπεράσουν και να βρουν τρόπο με ποιο τρόπο θα υπερασπίζονταν αυτή την κυριαρχία. Το βασικό ήταν να τραβήξουν, να πείσουν τον κόσμο, τους χριστιανούς στην προκειμένη περίπτωση, ότι πρέπει να στηρίξουν αυτό το καθεστώς, ότι είναι προς όφελός τους, ότι είναι για το καλό της πατρίδας, της οικογένειας, και αυτό κάνουν. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι δεν έπαιζε πάντα το τρίπτυχο. Εξάλλου νομίζω ότι ήταν, είπαμε, το τέλειο ανάγχωμα στον μπολσεβικισμό, στον αθεϊσμό των κομμουνιστών. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να είμαστε λιγάκι δίκαιοι, ναι, σε αυτό. Δηλαδή ήταν μια αντιφατική στάση της Εκκλησίας. Προφανώς ο Πάπας είχε συνεργαστεί και με τον Ιταλικό φασισμό, φυσικά, και μετά με την κατοχή, την Ιταλική κατοχή, τα βρήκε με τους Ναζί. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το έκανε ως δομή εξουσίας. Ακριβώς αυτό που λέει ο Γιώργος. Δηλαδή ήταν μέρος της άσκησης εξουσίας και έτσι έπρεπε να λειτουργήσει με την επιβολή ή με την πραγμάτωσή του εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθολικισμός συνολικά ή οι χριστιανοί. Όχι, μιλάμε για την. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Ακριβώς, ναι. Ότι όλα τα φασιστικά καθεστώτα, καταρχήν οι Ναζί, σε αντίθεση με τους Ιταλούς φασίστες, οι οποίοι είχαν από την πρώτη στιγμή στενή σχέση με τον καθολικισμό και δεν διέριξαν τις σχέσεις αυτές με τον καθολικισμό και δεν ήθελαν και να διαρρήξουν κιόλας και με την Ιταλική βασιλεία, έτσι, με τον βασιλιά. Γι' αυτό και ήταν μια ιδιότυπη δικτατορία υπό βασιλική έγκριση η Ιταλική φασιστική δικτατορία, όπως αντίστοιχα έγινε και με εμάς, αλλά με άλλες δυνάμεις, με την 4η Αυγούστου εννοώ. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Οι Ναζί όμως ήταν καθαρό αίμα αντιχριστιανοί. Από την αρχή ήταν καθαρό αίμα αντιχριστιανοί. Το κυνηγητό που κάνανε στους παπάδες, στους ιερείς δηλαδή, όχι μόνο της Καθολικής Εκκλησίας, γενικά των χριστιανικών δογμάτων, άγριο. Αντίστοιχο με αυτό των Εβραίων. Ήταν αντιχριστιανοί, δεν ήταν άθεοι. Ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί προτείναν τη δική τους θρησκεία, την οποία βεβαίως προσπαθούσαν να τη συγκροτήσουν, και μάλιστα ένας από αυτούς που προσπάθησαν να συγκροτήσουν τη νέα θρησκεία του ναζισμού, την οποία δίδασκαν από τα μικρά παιδιά στα ειδικά κάμπ της ναζιστικής νεολαίας ή μέσα στα σχολεία, mm-hmm, ήταν ο Ρόζενμπεργκ, που ήταν φιλόσοφος του ναζισμού, ένας τρελός ή μη τρελός τύπος, ο οποίος θεοποιούσε την αρχαία θρησκεία των Βίγκινγκς και των Τεφτόνων στην ουσία, προσπαθώντας να προσαρμόσει την αρχαία μυθολογία με τον τρόπο που την κατανοούσε, την τεφτονική μυθολογία, με το σατανισμό, και προσπαθούσε να παράγει μια νέα θρησκεία, την νέα θρησκεία του ναζιστικού καθεστώτος. Βεβαίως, όταν πήραν εξουσία οι Ναζί και όταν είχαν ανάγκη τα λεφτά της Εκκλησίας, ειδικά της Καθολικής, τα βρήκανε με τον Πάπα και βεβαίως ακολούθησαν. Όμως δεν εγκατέλειψαν τον αντιχριστιανικό χαρακτήρα τους. Και έχει ενδιαφέρον εκεί, εδώ, να πούμε ότι πάρα πολλοί επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας έδρασαν αντιστασιακά και στο γερμανικό έδαφος. Σωστά. Και στην Ιταλικό έδαφος. Και στο Ιταλικό έδαφος. Αυτό συνέβη ακόμη και στο Φράγκο. Η επικράτηση του Φράγκο, που ήταν καθαρό αίμα και αυτό φασιστικό καθεστώς, στην προσπάθειά του να βρει πάτημα στην Καθολική Εκκλησία, επειδή είχε πολύ έντονα στοιχεία προς μίξεις και από τις δύο πηγές της ιδεολογίας του, και τον ναζισμό και τον φασισμό, δημιούργησε τη δική του ιδιότυπη καθολική παραλλαγή, που είναι το Opus Dei. Αυτός το δημιούργησε με έναν
τρελό επίσκοπο, το λέμε τρελό, δεν ήταν, ήταν αδίσταχτος, ο ιδρυτής του Opus Dei, και που βρέθηκαν βεβαίως μετά να τον, ο καθολικισμός που τον υιοθέτησε κτλ. Ήταν δημιούργημα καθαρό αίμα του, του φραγκισμού, στην προσπάθεια να προσαρμόσουν τον καθολικισμό ή να τον μετατρέψουν σε βραχίωνα του φασιστικού καθεστώτος. Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με την ελληνική εκκλησία. Έχουμε ιεράρχες της ελληνικής εκκλησίας οι οποίοι λειτουργούν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι στην πραγματικότητα, προσπαθούν να νομοποιήσουν σατανιστές στην ελληνική πολιτική ζωή. Με σατανιστικά σύμβολα και λογικές που δεν ταιριάζουν σε χριστιανούς. Δεν, δηλαδή, πως είναι δυνατόν θα ήταν. Γι' αυτό και άλλωστε, το χριστιανικό κίνημα, οι χριστιανοί να το πούμε έτσι, ειδικά στην πρώτη περίοδο του ναζισμού στη Γερμανία, βοήθησαν πάρα πολύ και Εβραίους και το αντιναζιστικό κίνημα. Εξαιρετικά. Ακριβώς αυτό φοβούμενος ο Χίτλερ τα βρήκε αργότερα, το πώς τα βρήκε και το πώς έγινε. Και πάει να γίνει και εδώ το ίδιο. Πάει να γίνει και εδώ το ίδιο. Το γεγονός ότι ο κύριος Άνθιμος παραμένει στη θέση του ενώ υποστηρίζει Χρυσή Αυγή είναι ένα θύμα, θέμα. Σωστά. Το πώς η ιεράρχη εκκλησίας συχνοτίζεται με σατανιστές, δεδηλωμένους σατανιστές, με σατανιστικά σύμβολα και ιδεολογία, είναι ένα ζήτημα. Και τι κάνει αυτή η περίφημη Ιερά Σύνοδος. Δεν λέω να τοποθετηθεί σε πολιτικά ζητήματα, ενώ σε ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Καταλαβαίνω, δομή εξουσίας είναι και αυτή. Καταλαβαίνω, πάρα πολύ δύσκολο να ταχθείς με το λαό όταν ο λαός απαιτεί ανατροπή του καθεστώτος, της κατάστασής τους δηλαδή αυτή σήμερα. Αλλά τουλάχιστον προστάτευσε το δόγμα σου. Υποτίθεται ότι είσαι χριστιανός. Και τι κάνεις? Δέχεσαι τους κόλπους σου, υποστηρικτές, θειασότες και ενδεχομένως και βασικά στηρίγματα, ή δεν ξέρουμε ακριβώς από πού παίρνουν λεφτά όλοι αυτοί οι τύποι. Εντάξει. Του σατανισμού στην πιο επίσημη μορφή του. Και δεν τον καθαιρούν. Δεν έχουν ούτε καν το ανάστημα να θέσουν θέμα. Να θέσουν θέμα. Είδαμε άλλον ακόμα έναν παραλληλισμό της εποχής που γεννήθηκε ο φασισμός με το σήμερα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε αρκετός. Σύγχυση, η οικονομική κατάσταση, το θέμα της πίστης. Είναι πολλά ζητήματα. Ναι. Τα χρέη που υπήρχαν τότε και που υπάρχουν σήμερα, με τα ίδια αιτήματα που είχαν τότε οι λαοί, έχουν και σήμερα ακριβώς τα ίδια αιτήματα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, νομίζω, σε αυτό το σημείο, να πάρουν μια ανάσα και οι ακροατές μας και οι θεατές μας, και θα επιστρέψουμε μετά από 2-3 λεπτά με ένα ακόμα πολύ ωραίο βίντεο, ιστορικό βίντεο που έχει μιληθεί ο Μενέλαος Αναγνώστης. We'll be right back.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Ράδιο Χωρίς FM και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το φασισμό. Το αυγό του φιδιού, ο φασισμός και ο ναζισμός εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Μαζί μου στο στούντιο και αυτή την φορά είναι το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, ο κύριος Γιώργος Γεωργής. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γεωργία. Και φυσικά ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, κύριος Δημήτρης Καζάκης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Στην πρώτη εκπομπή εξετάσαμε αρκετά την γέννηση του φασισμού, τα αίτια, την ιδεολογική και πολιτικό του υπόβαθρο. Νομίζω ότι τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος, αφού είδαμε αρκετά πώς ο φασισμός εξελίχθηκε και σε ναζισμό, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και είδαμε το ευρωπαϊκό του προφίλ, το είχαμε αφήσει κάπου λίγο πριν δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 30, δεν ξέρω αν είναι και λίγο νωρίτερα από τη δεκαετία του 30, όπου ο φασισμός εμφανίζεται στη χώρα μας, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Και... Ναι, εντάξει, υπάρχουν από τη δεκαετία του 20 αρχίζουν και φέρονται παραστατιωτικές οργανώσεις, οργανώσεις εφεδροπολεμιστών, όπως τουλάχιστον εμφανίζονται, και εθνικοπατριωτικές οργανώσεις που έχουν ξεκάθαρα ή πιο συγκαλυμμένα φασιστικά χαρακτηριστικά, υιοθετούν τη φασιστική ιδεολογία, αλλά ακόμη όμως κυριαρχεί το έντονο αστικοδημοκρατικό στοιχείο, γιατί μιλάμε ήδη, κάτι το 20 χαρακτηρίζεται από την επανάσταση του 22, την εξέγερση του 22 και το διώξιμο του βασιλιά, οπότε ήταν μια δεκαετία αστικής δημοκρατίας. Η πιο προωθημένη αστική δημοκρατία που είχε ποτέ αυτός ο τόπος, και αστική με την έννοια του κοινοβουλευτισμού, το εννοούμε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με το σύνταγμα που κορυφώθηκε με το σύνταγμα του Παπαναστασίου, όπως ονομάζεται, μετά την τέταρτη εθνοσυνέλευση, σαν προϊόν αυτό το σύνταγμα. Το σύνταγμα αυτό, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, και είχε σαν αποτέλεσμα να κυριαρχεί έντονα αυτό το δημοκρατικό, αστικό δημοκρατικό πνεύμα. Ήταν η εποχή όπου αναπτύσσεται η αστική κουλτούρα της εποχής, έχουμε πολύ μεγάλη στροφή προς τον ευρωπαϊσμό και δεχόμαστε τα ήθη και τα έθιμα των Ευρωπαίων. Την ίδια ώρα γίνεται μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους, και μετά το 28 κυριαρχεί πλέον ο Βενιζελισμός, ο Βενιζέλος ο ίδιος δηλαδή, μέχρι που βεβαίως τερματίζουν όλα τελείως ξαφνικά το 1932, όπου και υπήρξε και επίσημη χρεοκοπία της χώρας. Από το 32 νομίζω και μετά υπήρξε όχι μόνο στο ζήτημα της οικονομίας αλλά και κυρίως στο ζήτημα της πολιτικής μια τομή. Η περίοδος μετά το 1932 αρχίζει και κυριαρχεί πλέον η προσπάθεια εκτροπής από το κοινοβουλευτικό καθεστώς και η προετοιμασία των φασιστικών καθεστώτων που θα ερχόντουσαν αργότερα. Το πρώτο βασικό μέλημα είναι η επιστροφή του βασιλιά και έτσι η κατάργηση του αστικού κοινοβουλευτισμού που είχε κατακτηθεί στη χώρα. Αυτό γίνεται με ένα πολύ άθλιο τρόπο την εποχή του Κονδύλη. Παράλληλα όμως δρούν ανοιχτά στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις με φασιστικά χαρακτηριστικά, και εδώ είναι εντυπωσιακό το πώς ο φασισμός αρχίζει να διεισδύει σε όλα τα πολιτικά κόμματα της εποχής και στους φιλελεύθερους, δηλαδή τους βενιζελικούς, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που επιχείρησαν να καταλύσουν την αστική δημοκρατία με πραξικόπημα, το οποίο μάλιστα είχε και την έγκριση του Βενιζέλου, αλλά απέτυχε. Κράτησε για λίγες ημέρες αυτό το κίνημα. Ναι. Αυτό έδωσε το πάτημα σε αντιδραστικές δυνάμεις φιλοβασιλικές, τους ελευθερόφρονες του Μεταξά, του Λαϊκού Κόμμα και μιας ελαττές δυνάμεις, να στηρίξουν άλλες παραστατιωτικές οργανώσεις ώστε να ταχτούν στις λεγόμενες παραστατιωτικές οργανώσεις του Φιλελεύθερου Κόμματος και να ενταθούν οι εκαθαρίσεις. Είναι μια εποχή όπου αναδεικνύονται οι πρώτες φασιστικές οργανώσεις, η πιο σημαντική σε δράση ήταν τα 3 ε,
ήταν η Εθνική Εταιρεία Ελλάς. Μάλιστα. Η οποία φέρεται να αναμίχθηκε ενεργά ο Μεταξάς στην ίδρυσή της. Η εταιρεία αυτή δρούσε, μάλλον η οργάνωση αυτή δρούσε με κρανοφόρους στρατιωτικά ντυμένους, οι οποίοι έφεραν τη σβάστικα ή το διπλό πέλεκι ανάλογα με την εποχή. Όπως, θα σε διακόψω, περίπου όπως οι ομάδες εφόδου που είδαμε του ναζισμού, τα τάγματα εφόδου του ναζισμού στη Γερμανία του 30. Ναι, αυτό κάτι ανάλογο κάνανε στη Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, στην Καβάλα, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, αλλά και στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο. Είχαμε τέτοιες δραματικές επιδρομές ταγμάτων εφόδου που με προεξέχουσα δράση των τριών έψιλων, που είχαν σαν στόχο πρώτον στη Θεσσαλονίκη τον εβραϊκό πληθυσμό και τους ντόπιους πληθυσμούς που τους λέγανε Βούλγαρους, τους αποκαλούσαν Βούλγαρους, το σλάβικο στοιχείο δηλαδή κατά κύριο λόγο της απελευθερωμένης Μακεδονίας και τους πρόσφυγες του 22 που τους λέγανε Τουρκόσπορους. Σε αυτούς επικεντρώνονταν οι εκαθαρίσεις. Μιλάμε για εκαθαρίσεις όπου έπεφτε, χαινόταν πάρα πολύ αίμα, βάζανε φωτιά στις συνοικίες που υπήρχαν αυτοί οι πληθυσμοί και η συγκεκριμένη οργάνωση των τριών έψιλων, ας πούμε, είχε και βραχίονες. Είχε το εργατικό, τον εργατικό βραχίωνα, είχε και το φοιτητικό βραχίωνα. Η ίδια ανέπτυσε έναν ιδιαίτερο εργατίστικο αντικαπιταλιστικό λόγο, μιμούμενη τα χαρακτηριστικά των ναζιστικών και φασιστικών κομμάτων, προσπαθώντας να πει ότι εμείς αντιτασσόμαστε στην καθιστική ένταξη πραγμάτων όπως την αντιλαμβανόντουσαν αυτοί. Ταυτόχρονα υιοθετούσαν μια σωματιακή αντίληψη της κοινωνίας. Το σωματιακή αντίληψη της κοινωνίας είναι η ελεύθερη μετάφραση του κορπορατισμού, του ιταλικού κορπορατισμού, το corpus, το σώμα. Οπότε σωματιακή αντίληψη. Δεν είναι σωματείο, είναι από το σώμα. Από το σώμα. Ο κορπορατισμός αυτός εισήχθη από τον καθολικισμό ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, που λέει ότι είμαστε άνηση, εκφύσεως άνηση μες στην κοινωνία, και άρα το ότι υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, εργοδότες, εργαζόμενοι, άρχοντες και αρχούμενοι και όλα αυτά τα πράγματα είναι της φύσης πράγματα και δεν είναι... ναι, εκ Θεού έλεγαν οι καθολικοί, οι φασίστες λέγανε εκφύσεως του έθνους, το σώμα του έθνους, το κόρπος του έθνους, και με αυτή την έννοια έπρεπε ο καθένας να κρατά τη θέση του, να μην διεκδικεί τη θέση του άλλου. Με αυτή την έννοια ήταν η σωματιακή αντίληψη της συγκρότησης της κοινωνίας και της οικονομίας και της πολιτικής που την είχαν υιοθετήσει ανοιχτά και οι φασίστες. Την εποχή αυτή, αυτού του τύπου οι θεωρίες εισέρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια, αντιμετωπίζονται σαν μια αντικειμενική εξέλιξη οικονομικής και πολιτικής σκέψης. Δεν υπήρχε, ας πούμε, κανένα πρόβλημα ή αντανακλαστικό, δημοκρατικό ή όχι, με εξαίρεση βεβαίως τους κομμουνιστές και ό,τι συγκροτούν, όποιο στρώμα πολιτικό και κοινωνικό είχε επίδραση το κομμουνιστικό κίνημα την εποχή, κατά κύριο λόγο το ΚΚΕ, όπου και αυτό όμως είχε στρεβλή αντίληψη για το, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο, για το φασιστικό κίνδυνο. Όπως το είδαμε εξάλλου να συμβαίνει αυτό και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο, οι κομμουνιστές δεν αντέδρασαν άμεσα, είχαν αυτό που είπες, μια στρεβλή εικόνα ακριβώς για το τι είναι ο φασισμός ή πώς θα εξελιχθεί ο φασισμός. Υπήρχε η πιο αθώα εκδοχή, ήταν η θεωρία της λεγόμενης κατάρρευσης. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα το οποίο, επειδή δεν μπορεί να σταθεί με ομαλό τρόπο, προσφεύγει στη φασιστική δικτατορία. Τι είναι η φασιστική δικτατορία? Είναι η κατάρρευση της πολιτικής αρχιστάξης και των κοινωνικών συμμαχιών. Άρα, τι μας συμφέρει μας? Να επιβληθεί, διότι αυτή η κατάρρευση θα φέρει την εξαθλίωση, θα φέρει την περιθωριοποίηση της κοινωνίας και άρα θα είναι πιο κοντά η δικτατορία του προλεταριάτου σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.
Και άρα έφτασαν σε σημείο να χειροκροτούν την άνοδο των φασιστικών δικτατοριών, όχι με την έννοια ότι ήταν φασιστές οι ίδιοι, αλλά με τη λογική ότι έφερνε πιο κοντά τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτή ήταν η λογική. Αυτό το πράγμα το είδαμε πάρα πολλές φορές, μέχρι περίπου το 36 που αλλάζει η γραμμή τελείως. Συγγνώμη, το 34 που αλλάζει η γραμμή, αλλά ουσιαστικά. Εντάξει, το τι άλλαξε θέλει μια σύνθεση. Θα το δούμε στη συνέχεια το τι άλλαξε. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, ήθελα να έρθω σε σένα. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ο φασισμός ουσιαστικά εμφανίζεται περισσότερο μετά το 1932, μετά τη χρεοκοπία. Δεν είναι μόνο μια οικονομική χρεοκοπία, είναι και μια κοινωνική χρεοκοπία. Είναι μια χρεοκοπία του κράτους γενικότερα. Αυτό συνέβη με τον φασισμό και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Μετά τη χρεοκοπία του κράτους, είδαμε τον φασισμό να ανατέλει και να γίνεται ισχυρός. Υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που δυστυχώς τα ξαναζούμε ίσως τώρα και δεν τα ζει μόνο η Ελλάδα. Ναι, υπάρχει και ένα τραγουδάκι, αν θυμάσαι. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Και συνεχίζει λίγο μετά, πατώντας πάνω στην απελπισιά σου, πάνω στην απελπισία. Ακριβώς όσο οξύνεται η κρίση, όσο βαθαίνει η κρίση, όσο πλήττονται στρώματα, όσο χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, ακριβώς εκεί ο φασισμός έρχεται να φέρει ένα ριζοσπαστισμό, ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει το ίδιο ακριβώς σύστημα που προκάλεσε, γέννησε, δημιούργησε και τα λοιπά, αυτή είναι ακριβώς την κρίση. Κάνε ένα cut, παιδό. Κάνε ένα cut. Κάνε ένα cut, γιατί κάποιος έχει ξεχάσει ανοιχτό το κινητό. Δεν το είπαμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καθώς τα κοινωνικά στρώματα αποπλήττονται από την οικονομική κρίση, οδηγούνται όλο και σε πιο βαθιά απελπισία, ένα τμήμα τους ριζοσπαστικοποιείται. Αυτό που φέρνει ο φασισμός φαντάζει καινούριο. Ζητάει την τιμωρία των ενόχων, προφανώς. Ζητάει να δώσει μια γροθιά στο κατεστημένο, προφανώς, που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, την ίδια στιγμή που το υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί απλά αυτό που ζητάει είναι να αλλάξει το προσωπικό, να αντικαταστήσει το υπάρχον προσωπικό και να συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το ίδιο σύστημα, τους ίδιους μηχανισμούς που γέννησαν, οδήγησαν τον κόσμο στην κρίση, που τον οδήγησαν σε απελπισία. Αυτό δεν φαίνεται από την πρώτη στιγμή, αλλά είναι ακριβώς αυτή η πολιτική που σε τελική ανάλυση εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες όπου επικράτησε ο φασισμός. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κοινωνικά στρώματα και κυρίως μικροαστικά κοινωνικά στρώματα, αυτό που λέμε τα μεσοστρώματα, τα οποία πλήττονται από τον φασισμό και οδηγούνται στην εξαθλίωση, ένα σημαντικό τους κομμάτι εύκολα μπορεί να παρασυρθεί από τα συνθήματα και την ανυπομονησία του ριζοσπαστισμού αυτό των φασιστών. Αυτό έδειξε και η ιστορία και στη χώρα μας και το θέμα σε είναι, άλλες χώρες. Γιώργο Δημήτρη, ότι είναι κυρίως η νεολαία. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες χώρες στη νεολαία, έτσι, το φασισμό. Σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην έλλειψη εμπειρίας, στην έλλειψη εμπειρίας, πολιτικής εμπειρίας της νεολαίας. Και ακριβώς και στη βιτρίνα που εμφάνιζε κάθε φορά ο φασισμός. Με έναν τρόπο το βλέπουμε και στις μέρες μας. Με άλλους ίσως όρους, αλλά πάλι η νεολαία είναι πιο εύκολο θύμα των φασιστικών, πως το λένε, της φασιστικής προπαγάνδας. Όχι όλη νεολαία, απ' την άλλη. Καλά, αυτό είναι την ίδια έτσι καταλαβαίνουμε ότι και οι δυνάμεις και το αντιφασιστικό κίνημα πάντα από την ορμή της νεολαίας έπαιρνε για να μπορέσει να αποθήσει έτσι. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μαζικές οργανώσεις φασιστικού τύπου που να κερδίζουν την κοινωνία στον Μέσο Πόλεμο. Έχουμε παραστατιωτικές ή συνδυασμός εθνικιστικών ή εθνικοφρονικών οργανώσεων με παραστατιωτικές ή στατιωτικές οργανώσεις. Δεν έχουμε όμως κοινωνική βάση του φασισμού.
Δηλαδή δεν κερδίζει ο φασισμός, δεν μετατρέπεται σε σημαντικό κίνημα. Mm-hmm. Όπως ήταν ο Ιταλικός φασισμός ή ο Γερμανικός ναζισμός. Δεν υπήρξε με τη μορφή μαζικού κινήματος. Και ο λόγος νομίζω είναι πολλαπλός. Πρώτον, έχουμε τη δράση των συνδικάτων. Τα συνδικάτα στην Ελλάδα έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο ως όργανα μάχης και απόκρουσης των επιθέσεων που δέχονται η κοινωνία. Ασχολούνται με τα πάντα. Ας πούμε, στις επιθέσεις των συμμοριών, των φασιστικών συμμοριών ενάντια στα γκέτο, τα εβραϊκά γκέτο ή τα προσφυγικά γκέτο, αυτοί που καλούσαν τον κόσμο και έβγαιναν μπροστά να αμυνθούν και να υπερασπιστούν αυτά τα γκέτο ήταν τα εργατικά συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες ή και συνδικάτα εργαζομένων. Παίξαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια διανόηση στην πρώτη γραμμή της μάχης τότε για τα δημοκρατικά ιδεώδη κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε στη λογοτεχνία τη μεγαλύτερη γενιά λογοτεχνών που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος. Και την πιο μαζική από την άποψη αυτή, αλλά ήταν στην πρώτη γραμμή και αυτή. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν πίσω ή εξαγορασμένη ή πουλημένη εκείνη την εποχή. Πάντως, Δημήτρη, σημειώνω ακόμη και αστική διανόηση. Δύο απουσίες τώρα, αν δηλαδή κάνουμε με το σήμερα, κάνουμε έτσι μία σύγκριση. Είπες, μίλησες για συνδικάτα ισχυρά που έπαιξαν το ρόλο τους ώστε να μην έχουμε το φασισμό παρά μόνο σε παραστρατιωτικές οργανώσεις σε αυτό το επίπεδο, να μην εισχωρήσει στην κοινωνία, σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και το δεύτερο, η διανόηση. Νομίζω ότι και τα δύο απουσιάζουν στο σήμερα. Ναι, και γι' αυτό κιόλας οι δυνάμεις που δρούσαν μέσα σε αυτά στους δύο χώρους αυτούς είχαν στενότητα σχέση με την κοινωνία. Δηλαδή ήταν στη γειτονιά, ήταν στο πρόβλημα και έτσι ακόμη και ο σεκταρισμός τους. Δηλαδή η απολυτότητα με την οποία βάζαν ζητήματα ή η ιδεολογική δισκαμψία τους δεν ήταν τέτοια, δεν ήταν απαγορευτική της λειτουργίας τους έτσι ώστε να τα πετάξει η κοινωνία έξω εκείνη την εποχή. Να θυμηθούμε ότι εκείνη την εποχή διασπάται το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και διασπάται ανάμεσα σε μια επίσημη ΓΕΣΕ και σε μια ενωτική ΓΕΣΕ, η ενωτική ΓΕΣΕ ήταν κατά κύριο λόγο οι κομμουνιστές, αν και την πρωτοβουλία την παίρνουν οι άλλοι και όχι οι κομμουνιστές. Ωστόσο οι κομμουνιστές δημιουργούν καταστάσεις όπου θεωρούν ότι είναι απολύτως φυσιολογική αυτή η διάσπαση, χαρακτηρίζουν όλους τους άλλους φασίστες εκτός από τους ίδιους. Αυτό δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα συμμαχιών, συνέβρεσης, ενότητας, δράσης. Θα το ανακαλύψουν λίγο αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, όταν υποστούν τα κατάγματα της ζωής τους, πολιτικά και κοινωνικά, κινδυνεύσει το ίδιο το κουκουέ να χαθεί και έτσι βρήκαν τον τρόπο, με παρέμβαση από το εξωτερικό δηλαδή, γιατί τότε έτσι γινόντουσαν τα πράγματα, πήγε διεθνής και έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στον τρόπο που κατανοούσαν τα κομμουνιστικά κόμματα, με καλό ή για καλό και κακό, την πολιτική τους επέδρασε. Ωστόσο άργησε να συνειδητοποιηθεί από τα κομματικά μέλη. Δηλαδή δεν είναι το θέμα, επειδή ακριβώς ήταν από τα πάνω, μια παρέμβαση δηλαδή, της κομμουνιστικής διεθνούς, όπου προκάλεσε μετά το 7ο συνέδριο της ΚΔΕΛΤΑ της κομμουνιστικής διεθνούς. Έπρεπε να υιοθετηθεί, ήταν κάτι που έπρεπε να υιοθετηθεί, δεν ήταν κάτι που οι ίδιοι το είχαν νιώσει. Οπότε είχαν τι γίνεται, έχει ενδιαφέρον αντιληθεί να δει κανείς μετά την έκτη Ολομέλεια του 1934 του ΚΚΕ, που στην ουσία το ΚΚΕ προσαρμόζεται στις προσταγές και στη λογική της κομμουνιστικής διεθνούς του 7ου συνεδρίου και έπειτα. Ακολουθεί μια συζήτηση αναλυτική στο ριζοσπάστη, όπου είναι με όρους ερωταπαντήσεων. Δηλαδή στέλνανε τα μέλη του κόμματος ερωτήσεις και απαντούσε η καθοδήγηση εκείνη την εποχή. Θα διαπιστώσει κανείς ότι άργησε περίπου 2 χρόνια το κομματικό δυναμικό να αφομοιώσει την αλλαγή αυτή. Βέβαια τα 2 χρόνια αυτά ήταν πάρα πολύ κρίσιμα, το 34-36, από το 34 μέχρι το 36, ήταν διότι, σημαντικές εξέλιξεις, ναι, διότι ήταν η προετοιμασία του φασιστικού καθεστώτος. Και εκεί ουσιαστικά απήχε το κομμουνιστικό κίνημα, μένοντας αδρανοποιημένο σε μια συζήτηση γύρω από το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το λαϊκό μέτωπο, τι είναι, πώς εφαρμόζεται την πράξη.
φυσιολογικά πράγματα από τη μια άποψη, αλλά από την άλλη μεριά σε μια τέτοια, σε τέτοιες συνθήκες μεγάλων αγατάξεων και αγώνων, δεν μπορείς να εγκλωβίζεσαι σε έναν εσωκομματικό αγώνα κατανόησης, που βέβαια όσοι πήγαν και φράξεις, ιστορίες και λοιπά, έγιναν πολλά ανώμαλα και παρατράγουδα, που είναι λίγος πολύ φυσιολογικό, και έτσι απογυμνώθηκε η δυνατότητα να παρέμβει άμεσα την εποχή εκείνη. Και το λέμε αυτό γιατί συνήθως έχουμε μια οπτική για τα ιστορικά πράγματα, η λεγόμενη κομματική οπτική, που είναι αντανάκλαση της λογικής των αστών ιστορικών του μεγάλου, των μεγάλων ηρώων της ιστορίας. Όπως οι παραδοσιακές λογικές στην ιστορία είναι ότι τα πάντα αποφασίζονται από μεγάλες προσωπικότητες άνακτες στην ιστορία, έτσι στην κομμουνιστική ιστοριογραφία υπήρξε η λογική ότι όλα αποφασίζονται από τις καθοδηγήσεις. Και εφόσον είναι μια καθοδήγηση, αλλάζει γραμμή, σημαίνει ότι άλλαξε το κίνημα και μπαίνουν σε μια νέα περίοδο. Οπότε ακόμη και τις περιοδολογήσεις στην κομμουνιστική ιστοριογραφία είναι ανάμεσα σε ομολομέλειες και συνέδρια. Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά, διότι είναι στην πραγματικότητα, ακόμη και όταν έχουμε σωστές αλλαγές ή τοποθετήσεις, μέχρι να ενσωματωθεί από το κίνημα, να κατέβει κάτω, αν κατέβει, είναι μια τεράστια διαδικασία, πολύ επίπονη και πολύ μακροπρόθεσμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξηγηθούν τα πραγματικά δεδομένα της ιστορίας και τον τρόπο που εξελίσσεται η ιστορία των κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα. Έτσι συνέβη και για αυτή την περίοδο για το ζήτημα. Και επειδή μιλάμε για το ΚΚΕ, γιατί στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο πόλεις στην πολιτική σκηνή. Το ένα είναι τα αστικά κόμματα που εναλλάσσονταν με το μία του, σαν να μιλάμε, ας πούμε, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ένα πράγμα. Και από την άλλη, τη μόνη αντιπολίτευση που υπήρχε εκείνη την εποχή, που ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρώτα στο ΣΕΚΕ και μετανομαζόμενο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οτιδήποτε άλλο προέκυπτε στην αντιπολιτευτική μεριά του πολιτικού συστήματος εκείνη την εποχή ήταν προϊόν διάσπασης ή ετεροκαθορισμού σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό και με αυτή την έννοια, και εδώ έτσι μια παρατήρηση πολύ μικρή. Αυτή η ιστορική ιδιομορφία του γεγονότος ότι για καλό και για κακό, αλλά αυτή ήταν η ιστορία μας και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς τα ιστορικά δεδομένα, εκτός και αν είναι αναχωρητής της ιστορίας. Λοιπόν, για μια σειρά ιστορικούς λόγους, το γεγονός ότι η μόνη κοινωνική και πολιτική αντιπολίτευση που υπήρξε στη χώρα προήλθε ή γεννήθηκε με λίκνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό υποδηλώνει την τεράστια σημασία που είχε πάντα αυτό το κόμμα για τα πολιτικά δρόμενα στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις δύο τελευταίες δεκαετίες που μιλάμε για άλλο κόμμα, μπορεί να διατηρεί τους τίτλους, αλλά έχουμε τελείως άλλο πράγμα. Και βεβαίως αυτό φαίνεται σήμερα, που βεβαίως καλείται να επιβεβαιώσει τον ιστορικό του ρόλο. Και βεβαίως αυτό που επιβεβαιώνει είναι αυτό που πολλοί από εμάς εκτιμήσαμε ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 90, ότι έχει τελειώσει η ιστορία και απλά δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί δυστυχώς το υποκείμενο της ιστορίας, το θάνατό του, τον αντιλαμβάνει τελευταίος. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εκτός από το τον ίδιο. Νομίζω ότι με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και όποιος δεν το έχει καταλάβει, το έχει καταλάβει. Το δράμα ποιο είναι, ότι εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι, γιατί με το χάσιμο αυτού του πολιτικού χώρου, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα χαθεί ή όχι, ούτε με νοιάζει, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ένα πολιτικό σχήμα υπάρχει και αναπτύσσεται μόνο όταν το χρειάζεται η κοινωνία. Εκπεφρασμένα το χρειάζεται. Όχι γενικά η ιστορία, εγώ έχω αντιληφθεί, ας πούμε, από το μέντιουμ της ιστορίας που πρέπει να... Όχι. Με την έννοια ότι το απαιτεί η κοινωνία, ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Το δυστύχημα είναι ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο εάν η λογική σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, και δεν μιλάμε για την ηγετική ομάδα, μιλάμε για τα απλά μέλη, είχαν το σθένος, το ανάστημα και την αξιοπρέπεια που προσδίδει η ιδεολογία τους, να μην ανέχονται στο χώρο τους καταστάσεις τραγικές, οι οποίες τώρα οδηγούν σε την ταπείνωση αυτό το χώρο και την πλήρη απαξίωσή του από την κοινωνία. Και όσο συνεχίζουν με τη λογική ότι το όλο πρόβλημά μας είναι εσωκομματικό, πώς θα αλλάξει η ηγεσία, τι θα γίνει και όλα αυτά,
τότε έχει τελειώσει η ιστορία ολοκληρωτικά. Και το λέω αυτό γιατί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συνδέθηκε ο αντιφασιστικός αγώνας του λαού. Συνδέθηκε ο αγώνας για τη δημοκρατία του λαού. Συνδέθηκε ο αγώνας για την ελευθερία αυτού του τόπου. Mm-hmm. Συνδέθηκαν ό,τι κορυφώσεις έχουμε. Συνδέθηκαν. Καλός ή κακός, δεν το εξετάζω. Όχι, λέμε τώρα ιστορικά όμως ότι είναι απόλυτα ταυτισμένο. Μπράβο. Άρα λοιπόν η διάλυση και το χάσιμο και τέλος πάντων αυτό το πράγμα, αυτή η φάση που έχει μπει, τουλάχιστον από τις κυρίαρχες δυνάμεις, γίνεται προσπάθεια μαζί με αυτό να χαθούν όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία. Που έχουν σηματοδοτήσει για την ιστορία. Και έτσι. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα από τη στιγμή που η ίδια η ηγεσία του ήταν η πρώτη που τα ξέγραψε για τα πέταξε στο καλάθι των Αχρηστών. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι. Νομίζω ότι οι μαχητές, οι απλοί μαχητές, οι καθημερινοί αγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος θα βρουν τον τρόπο και τον δρόμο. Και ήδη τον ψάχνουν. Εν πάση περιπτώσει, ο δρόμος είναι μπροστά. Αυτό που έχουμε σήμερα μπροστά μας εμείς να αντιμετωπίσουμε είναι μία κρίση που έρχεται να ξαναγεννήσει το αυγό του φιδιού και δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζεται γρήγορα να ξαναβρούνε και αυτοί τη σχέση τους, το δεσμό τους με όλο ολόκληρο κίνημα που έχει ανάγκη από πρωτοπόρους αγωνιστές και τους έχει ανάγκη όλους, δεν περισσεύει κανείς, σημαίνει ακριβώς αυτό. Και πρέπει να ξεπεραστούν ακριβώς αυτά τα σχίσματα που δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα των χωριστών αγώνων, της ανάδειξης διαφορετικότητας κτλ. Το λέω αυτό γιατί αυτό θα δώσει και την εμπειρία του ενός στον άλλον. Έτσι θα γίνεται πάντα, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Νομίζω πριν πάμε σε ένα έτσι διάλειμμα, με αυτές τις ωραίες έτσι, τα παρεμβάσεις, βίντεο και τραγούδια που επιλέγει ο Μενέλαος Αναγνώστου, ότι αυτό ακριβώς, γι' αυτό καταλήγουμε στο σήμερα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνο. Όπως δεν υπήρχε τότε, γιατί είδαμε τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει και σήμερα η πολυτέλεια του χρόνου ότι κάθομαι να συγκροτηθώ, να σκεφτώ, να δούμε, να το αναλύσουμε το θέμα και. Όσο εμείς θα κάνουμε αυτό, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε τι συμβαίνει και έχουμε μια περισσότερη έτσι αντίληψη, νομίζω ότι ο φασισμός βρίσκει το έφορο έδαφος και αναπτύσσεται περισσότερο και πιο ουσιαστικά στην κοινωνία αυτή την εποχή. Θα το δούμε αυτό στην επιστροφή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Επιστροφή στο στούντιο του Ράδιο Χωρίς FM, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το φασισμό. Γεωργία Μπάστα, Γιώργος Γεωργής, Δημήτρης Καζάκης, στο στούντιο εδώ μαζί σας. Εξετάζουμε το φασισμό, έχουμε έρθει πλέον όμως στο ελλαδικό μέρος, στην Ελλάδα, στη δεκαετία του 30. Και έχουμε δει ότι μετά τη χρεοκοπία του 1932 ο φασισμός εμφανίζεται πια αρκετά ισχυρά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Να πω πριν συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή και μπορείτε επίσης με τα δικά σας μηνύματα να διαμορφώσετε και τη θεματολογία της επόμενης εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή στις 6 ώρα έχουμε ανοίξει ένα νέο κύκλο ιστορικών εκπομπών. Οπότε στέλνοντας ένα email στο info@papaki.fm.gr ή μέσω ενός SMS γράφοντας radio κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54529, μπορείτε πέρα από τα σχόλιά σας και τις παρεμβάσεις σας για την εκπομπή να θέσετε και θέματα ιστορικά πρόσωπα, ιστορικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Ελλάδα ή την διεθνή επικαιρότητα και θα θέλατε να τα εξετάσουμε και να τα αναλύσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να επιστρέψουμε. Είχαμε κάνει έτσι ένα ωραίο, Δημήτρη, ένα ωραίο κύκλο. Είχαμε φτάσει, νομίζω, αφού συνδέσαμε το παρελθόν με το παρόν και αναλύσαμε αρκετά και την διαδρομή και το ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε,
και σήμερα βέβαια κάναμε μια γέφυρα, διότι τότε είπαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ο ένας από τους δύο ισχυρούς πόλους στην, ναι. ιστορικά, ναι. και γι' αυτό αναφερθώ και αυτή η διεξοδική αναφορά στην οποία γίνεται. Ναι, και είναι και ο φόβος που διαπερνά όλο το αστικό πολιτικό σύστημα και την εποχή, ότι σε μια διαδικασία κατάρρευσης λόγω της χρεοκοπίας του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, ο κίνδυνος της επικράτησης του κομμουνισμού ήταν διάχυτος, άσχετα αν ήταν πραγματικός ο κίνδυνος ή όχι. Έτσι, όλα τα κινήματα την εποχή αυτή, ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν είναι η αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου. Ακριβώς. Όπως και σε όλη την Ευρώπη τότε, που ναι. ο κομμουνισμός ήταν ισχυρός. Είναι λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης και της δημιουργίας Σοβιετικής Ένωσης, όπου αποτελούσε το αντίπαλο δέος για έναν κόσμο που πνιγόταν στην ανέχεια, τη φτώχεια, τα χρέη, τα μεγάλα κράχ, την καταστροφή. Ακόμη και σε συνθήκες όπου η Σοβιετική Ένωση είχε περάσει σε μια συντηρητική αναδίπλωση ηγεσία της με τον Στάλιν επικεφαλής, όπου δεν είχαμε και μικρά τραύματα σαν κομμουνιστικό κίνημα την εποχή αυτή, ωστόσο σε σχέση με το τι γινόταν στον καπιταλιστικό κόσμο, η Σοβιετική Ένωση εξακολουθούσε να ακτινοβολεί σε πλατύτατες μάζες. Είναι και το ζωντανό παράδειγμα η θεωρία στην πράξη, ότι μπορεί ναι, να γίνει ναι. πράξη. Ανεξάρτητα με το ποια ήταν η πραγματικότητα, ναι. ποια ήταν η ιστορική της πορεία, που θα μπορούσε να ασκήσει πολύ αυστηρικά κριτική κανείς, και νομίζω ότι μόνο κάποιος που πιστεύει στην δυνατότητα της κοινωνίας να μεταξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό έχει το δικαίωμα, και όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την πιο αντισόπιτη και αντίστακτη κριτική που πρέπει να υπάρχει μέσα στο κίνημα για να μπορέσει να προχωράει, να εξελίσσεται. Αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη εκπομπή, νομίζω. Μπορούμε να το κρατήσουμε ναι. αυτό το πέρασμα. Ναι, είναι το. Έτσι. Εδώ έχει ενδιαφέρον να καταλάβει κάποιος και το σε ποια εποχή βαδίζουμε. Γιατί εκείνη την εποχή, μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγιναν τρομακτικές αλλαγές. Κατέρευσε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα όπως τουλάχιστον, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, όπως τουλάχιστον το κατανοούσαν εκείνη την εποχή. Στον αγών μου, ο αγών μου, του Χίτλερ, ο Χίτλερ με εξαιρετική διορατικότητα και σε βάθος αναλύει την χρεοκοπία των αστικών πολιτικών κομμάτων όλων της εποχής του, στον γερμανικό χώρο. Και διαπιστώνει την ανάγκη να υπάρξουν, να μεταβούν σε ένα νέο τύπο κόμματος που έχει μαζική κατοχήρωση. Βεβαίως έπρεπε να έχει στρατιωτικοπολιτικά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες της εποχής και των δυνάμεων που εκπροσωπούσε η ιδεολογία και η πολιτική του Χίτλερ, αλλά έχει το βιβλίο του, αν κάτι αξίζει, πέρα από τις διαστροφές, τις διαστραμμένες απόψεις που δεν είναι και δικές του, μπορούμε εύκολα να τις βρούμε στις εγκυκλίους του Πάπα από το 1884 και μετά, η ίδια διαστροφή, πολιτική διαστροφή, και σε πάρα πολλούς θεωρητικούς της μοναρχίας του Μεσαίωνα από το 17ο-18ο αιώνα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως αν αξίζει κάτι, αξίζει αυτή η ανατομία που κάνει στο αστικό πολιτικό σύστημα ο ίδιος ο Χίτλερ, που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή θα διδάσκεται από την αποτυχία του πολιτικού συστήματος ώστε να το αντικαταστήσει. Και έτσι το βασικό, ας πούμε, επιχείρημα είναι η καταγγελία του κλεπτοκρατικού κομματικού συστήματος της εποχής εκείνης. Έτσι ακριβώς, ας πούμε, μιλάνε οι Ναζί την εποχή εκείνη, την δεκαετία του 20, προς τα τέλη της δεκαετίας του 20. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν μεγάλα κοινωνικά κινήματα στην προσπάθειά τους να βρουν μια διέξοδο. Υπήρξαν μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις. Η επανάσταση της Ρωσίας που ακολούθησε από την επανάσταση στη Γερμανία, υπήρχαν μεγάλα επαναστατικά κινήματα στην Ουγγαρία, υπήρχαν κινητοποιήσεις δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία στηρίζει τα Βαλκάνια, για πρώτη φορά ενοποιείται η Ιουγκοσλαβία υπό Σκύπτρο, το Σκύπτρο του Καραγιώργεβιτς, αλλά ενοποιείται, σπάνε τα πιοκρατικά απομεινάρια στα Βαλκάνια και ξεπερνούνται. Τα τελευταία ήταν της Αυστρο-Ουγγαρίας που είχε χωρίσει. Έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές αυτή την εποχή, τρομακτικές αλλαγές. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κικαιώνα των αλλαγών έχουμε την υποχώρηση
του κινήματος εκείνους που εξέφραζε προπολεμικά τις πιο προοδευτικές επαναστατικές ιδέες εποχής του που ήταν η σοσιαλδημοκρατία, η ηγεσία της σε μεγάλο βαθμό ενσωματώνεται με το κυρίαρχο σύστημα και όχι μόνο ενσωματώνεται, αλλά λειτουργεί και ως εμπροστοφυλακή της αντιπανάστασης σε κρίσιμες περιόδους, όπως για παράδειγμα στη Γερμανική Επανάσταση, στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Οι κομμουνιστές γεννιούνται από το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεννιούνται σαν μια πρωτοπόρα κριτική, κριτική της κριτικής. Δεν αρκούσε απλά να άσκεις κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα, κάτι που, ήταν, που ασκούσαν οι σοσιαλδημοκράτες εκείνη την εποχή. Έπρεπε να ασκήσεις κριτική και μάλιστα δρυμύτερη κριτική και στον ίδιο τον εαυτό σου σαν κίνημα, ώστε να ξεπεράσει αδυναμίες, προβλήματα που σε ενσωμάτωναν στο σύστημα, ώστε να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Ήταν ένας φρέσκος αέρας, δηλαδή ήταν ένας αέρας άλλου τύπου. Οι πιο προοδευμένα, τα πιο ανήσυχα μυαλά της ανθρωπότητας εκείνης της εποχής προσεγγίζουν ή εντάσσονται σε αυτό το κίνημα. Φυσικά, λόγω των ιστορικών δυσκολιών και των ιστορικών συνδικών, πολύ γρήγορα αυτό το κίνημα χάνει αυτά τα ιδιαίτερα. Αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον ως προς το ανοιχτό του προφίλ, τη δυνατότητα να προσεγγίζει και να ενσωματώνει ό,τι πιο προοδευτικό, ό,τι πιο ανοιχτό, ό,τι πιο δημοκρατικό είχε να παράγει η ανθρωπότητα εκείνη την εποχή. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το πώς αλλάζει το κλίμα. Από τις πρώτες εποχές όπου τα συνέδρια της Κομμουνιστικής Εθνούς ήταν ένα φόρουμ σύγκρουσης ανελαίτης, μιλάμε ανελαίτη σύγκρουση ανάμεσα σε συντρόφους, όπου δεν υπήρχαν κανόνες πολεμικής, ο κανόνας ήταν η αντιπαράθεση. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο που να υπήρχε, ας πούμε, μετριοπάθεια ούτε τίποτα. Όταν υπήρχε το θέμα της αντιπαράθεσης, όλα ήταν επιτρεπτά και γινόντουσαν ακριβώς μέσα από αυτή την αντιπαράθεση γεννιόντουσαν οι ιδέες, αντιλήψεις, διαμορφώνουν το κίνημα, έκανε άλματα μπροστά. Είναι αυτό που λέμε μια γόνιμη αντιπαράθεση για να. Βεβαίως. Όλοι τότε εξέφραζαν και βεβαίως επειδή στο κομμουνιστικό κίνημα αυτό εντάσσονταν από διάφορα ρεύματα, από τον αναρχικό χώρο μέχρι τους σοσιαλδημοκράτες, μέχρι παλιούς φιλελεύθερους οι οποίοι είχαν παραστατικοποιηθεί στις συνθήκες πολέμου και εντάσσονταν μέσα μαζικά. Γι' αυτό την εποχή εκείνη, όταν λίγο αργότερα μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πρώτη χώρα που επέλεξε να προχωρήσει προς το σοσιαλισμό, η Ρωσία, είχε σοβαρά προβλήματα και η απάντηση ήταν η επαναφορά του γραφειοκρατικού φαινομένου σε τέτοιο βαθμό ώστε μέσω από τις γραφειοκρατίες να χειριστεί διαχείριση, γιατί θεωρούσε, δεν μπορούσε να βρει μάλλον τον τρόπο μέσα από τον οποίο η εργατική τάξη ή τα εργαζόμενα στρώματα ή να το πούμε έτσι, εκείνοι που με φυσικό τρόπο είχαν επιτελέσει την επανάσταση να διαχειριστούν την επανάσταση τους. Γι' αυτό και αλλάζει κουλτούρα στο κομμουνιστικό κίνημα. Είναι χαρακτηριστικό το 1929 ένας από τους πιο αιρετικούς μπολσεβίκους θεωρήθηκε ο πλέον αιρετικός μπολσεβίκος την εποχή του, ο Νικολάη Μπουχάριν, παρά το γεγονός ότι δεν αντιστρατεύεται την πολιτική της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνη την εποχή μέχρι τέλους, όπως έκανε για παράδειγμα η Ενωμένη Αντιπολίτευση με τον Τρότσκι και τους λοιπούς, οι οποίοι εξορίστηκαν. Έχει όμως σημασία ότι επειδή είχε μπει σε δυσμένεια, λόγω ακριβώς του αιρετικού του χαρακτήρα, ήταν ένα από τα τελευταία απομεινάρια της παλιάς λογικής που ο καθένας είχε αυτόφωτη, ανεξάρτητη προσωπικότητα που δεν δεχόταν να την υποτάξει σε κανέναν μηχανισμό. Ακόμη και αν ήταν ο μηχανισμός επανάστασης αυτός, διατηρούσε πλήρως αυτή την ανεξαρτησία. Και αυτό ήταν το μεγάλο χάρισμα των νέων δυνάμεων που οδηγούσαν προς τα μπροστά τα πράγματα. Φαντάσου, ας πούμε, να ο Λένιν, ας πούμε, τον Απρίλιο του 17 να δεχόταν, ας πούμε, να υποταχθεί στο όργανο που έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει μπροστά η επανάσταση, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ποτέ επανάσταση. Λοιπόν, είχα αυτή την κουλτούρα, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν είχε παίρνοντας σε δυσμένεια, ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτήρα, δεν τον εμπιστευόταν κανένας γραφειοκράτης. Μαντσετοφόρος, όπως τους λέγανε τότε. Λοιπόν, όπως τους μαντσέτες που φοράγανε στα μανίκια, έτσι ήταν και οι κομμουνιστές γραφειοκράτες, το ίδιο πράγμα ήταν.
και χειρότερα από κάποια άποψη, γιατί ο ίδιος ο Λένιν έλεγε: δυστυχώς εμείς λέει υιοθετήσαμε τη γραφειοκρατία, αλλά όχι τη δυτικού τύπου γραφειοκρατία, αλλά τη μεσαιωνική τσαρική γραφειοκρατία, το τσαρικό τύπο γραφειοκρατία. Και άρα είμαστε πολύ χειρότερο γραφειοκράτη. Αυτό που γνώριζα. Λοιπόν, ναι, ναι, αυτό που γνώριζα. Δεν μπορούσα να πάνε σε κάτι που δεν γνωρίζω. Έχει ενδιαφέρον το ότι είχε κάνει τότε. Τον είχαν εξαποστείλει λοιπόν να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν απασχολούσαν την κυρίαρχη πολιτική σκηνή. Και άρα δεν αποτελούσαν, ας πούμε, κίνδυνο για την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος γίνει από εκεί. Έχει ενδιαφέρον. Τον είχαν στείλει να είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αθέων στη Ρωσία. Υπήρχε τότε μια τέτοια ένωση και είχε κάνει το 1929 μια εξαιρετική ομιλία, τελείως άσχετη με τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Ασχολιόταν με τα θέματα της θρησκείας, του εξέλιξης της θρησκείας και όλα αυτά και τη σημασία του αθεϊσμού και όλα αυτά τα πράγματα. Και κατέληγε όμως στο τέλος ομιλίας του λέγοντας ότι πριν και πάνω απ' όλα η επιστήμη θα πρέπει να διαπνέεται από αυτό που έλεγε ο Καρλ Μάρξ ήδη από το 1845 στα γαλλογερμανικά χρονικά, όπου έλεγε: εμείς δεν προτείνουμε συνταγές για το μέλλον. Και εφόσον δεν προτείνουμε τέτοιες συνταγές, τότε τι έχουμε να συνεισφέρουμε στη σκέψη ανθρωπότητας? Μόνο ένα πράγμα: την ανελαίτη κριτική κατά πάντων. Ανελαίτη κριτική τόσο όσο αφορά τα συμπεράσματα που δεν φοβούμαστε, χωρίς να φοβούμαστε σε ποια συμπεράσματα θα οδηγηθούμε, όσο και ως προς τις εξουσίες, γιατί δεν φοβούμαστε καμία εξουσία. Αυτό το πράγμα λοιπόν το έβαζε, το απόσπασμα δηλαδή που του Μάρξ, το έβαζε κλείνοντας την ομιλία. Το πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος εκτίμησε, συνήλθε εκτάκτως και απαγόρευσε την αναδημοσίευση της ομιλίας, χωρίς να δίνει να αιτιολογεί το λόγο. Περαιτέρω γιατί ήταν. Ναι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, απαγορεύει. Μετά από ενστάσεις τόσο του ίδιου του Μπουχάρη, που ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και άλλα μέλη που λέγανε για μια στιγμή, δεν μπορείς να. Ακόμη ήταν αδιανόητο να λογοκρίνεις στελέχη του κόμματος. Και λέει γιατί, για ποιο λόγο, ας πούμε, και τα λοιπά. Πιέζανε και τέλος πάντων μετά από λίγο το πολιτικό γραφείο αποφαίνεται ότι απαγόρευσε, διότι ακριβώς λόγω του αποσπάσματος αυτού του Μάρξ. Διότι λέει, βεβαίως στον καπιταλισμό ισχύει, στο σοσιαλισμό όμως δεν μπορεί να ισχύει η ανελαίτη κριτική κατά πάντων. Μάλιστα. Είναι όπως ερμηνεύεις τα πράγματα, κατά το δοκούν, ανάλογα την περίπτωση και τις καταστάσεις. Να δούμε λίγο. Φτάνουμε στο 36, ναι. Στην Ελλάδα. Το 36 έχουμε την περίφημη δικτατορία του Μεταξά. Ναι, αφού είχε προηγηθεί όλη αυτή η ιστορία με την προσπάθεια του βασιλιά, ήρθε ο πρωτοβασιλιάς, τέλος του 1935. Είχε επιστρέψει ο βασιλιάς, ορίστον θα μπορούσε να γίνει. Ναι, ο οποίος με τη βοήθειά του, ο Μεταξάς μπήκε στην εξουσία. Ήταν από τα κύρια πρόσωπα. Από τη στιγμή που ήρθε ο βασιλιάς και μετά έπαιξε ένα κύριο ρόλο ο Μεταξάς. Εδώ θέλει μια απάντηση, γιατί υπάρχουν πολλοί δυστυχώς ελλείψη ιστορικής παιδείας που θεωρούν ότι ο Μεταξάς δεν είναι φασίστας. Δεν ήταν φασίστας. Δυστυχώς υπάρχουν και καθηγητές που το λένε αυτό. Ότι ήταν ένα αυταρχικό καθεστώς η 4η Αυγούστου, αλλά δεν ήταν φασιστικό καθεστώς. Ακούσαμε μεγάλη μου έκπληξη την επιχειρηματολογία. Μία από αυτές τα επιχειρήματα ήταν γιατί το στηρίζαν οι Εγγλέζοι και όχι οι Γερμανοί. Προφανώς αυτός που το λέει, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί είναι γνωστός ιστορικός και δυστυχώς έχει ασχοληθεί με τον Εμφύλιο Πόλεμο με αξιόλογο τρόπο. Μπορεί να διαφωνήσω με μέρος πράγματα κανείς μαζί του, αλλά τουλάχιστον, παιδί μου, υποτίθεται ότι ξέρει τι λέει. Δεν είναι εθνικό φαινόμενο ο φασισμός και ο ναζισμός. Δεν ήταν ποτέ εθνικό φαινόμενο και δεν αντιμετωπίστηκε ούτε από τους χρόνους του ως εθνικό φαινόμενο. Άρα δεν είναι. Δεν είναι καμία σχέση ποιο ήταν η μεγάλη δύναμη που άφηνε. Άλλωστε, να μην ξεχάσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό ο αντιεβραϊσμός, οι ρατσιστικές αντιλήψεις του ναζισμού, η έντονη μεταφυσική σατανιστική αντίληψη που είχε υιοθετήσει ο ναζισμός προέρχεται από τους τόριδες, τους Βρετανούς και κυρίως τον Τζότσιλ, ο οποίος ήταν άκρος πώς το λένε, ιδεολογικά συγγενής με τον Χίτλερ σε όλες τις εκδηλώσεις του. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω το αναφέραμε, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα το αναφέραμε, ας μην ξεχνάμε τον περίφημο όταν συναντήθηκε, όταν πήγε στην Ιταλία
και συναντήθηκε με τον Μουσολίνη ο Τσόρτσιλ και είπε τότε το περίφημο ότι κι εγώ αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν οπαδός σας, δηλαδή οπαδός του φασισμού. Όχι, υπάρχει αλληλογραφία που έχει εκδοθεί, υπάρχουν βιβλιογραφίες του Τσόρτσιλ που έχουν εκδοθεί από σοβαρούς ιστορικούς που λένε τις σχέσεις που είχε αναπτύξει είτε φανερές είτε κρυφές και με το Ναζιστικό Κόμμα και με τον Φασιστικό Κόμμα στον Μουσολίνη. Από η βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι είχαν πολύ στενές σχέσεις, τόσο πολύ στενές σχέσεις με το Ιταλικό Φασιστικό Κόμμα, ειδικά με τον Μουσολίνη στην εξουσία, όπου ήταν διατεθειμένοι να τους παραχωρήσουν την Ελλάδα μόνο και μόνο εάν συμφωνούσαν να μην ενοχληθεί η Βρετανική Αυτοκρατορία στη Μεσόγειο και η ελεύθερη ναυσιπλοεία του Βρετανικού στόλου. Και επειδή ακριβώς αυτό δεν έγινε, διότι πιέζανε η Γερμανία από πάνω, γιατί ήθελαν να φτιάξουν θαλάσσιους δρόμους προς την Αφρική και να τους εξασφαλίσουν. Γι' αυτό δεν συνέβη. Αλλά οι Βρετανοί ήταν σε διαπραγμάτευση με τους Ιταλούς για να τους παραχωρήσουν την Ελλάδα μέχρι και μετά την κήρυξη του πολέμου της 28 Οκτωβρίου 1940. Γι' αυτό άργησε τόσο πολύ η αποστολή. Εδώ βάλε μια ανατελεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε. Όπως πριν είπες το εξής, ότι πολλοί, υπάρχει κόσμος, ας αφήσουμε τους επιστήμονες, υπάρχει ένας απλός κόσμος που σου λέει ότι δεν ήταν φασίστας ο Μεταξάς, ήταν ένα δικτατορικό αυταρχικό καθεστώς, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Μεταξάς είπε όχι, δεν το λέμε. Μα ο Μεταξάς είπε όχι στους στους Ιταλούς και στη συνέχεια στους Γερμανούς. Να δούμε καταρχήν τι είπε. Καταρχήν στους Γερμανούς δεν προλαβαίνει, ήταν ναι, στους Ιταλούς. Ναι. Λοιπόν, απλά θέλει να, είναι το θέμα ότι δεν συμμάχησε με αυτό τον άξονα, σωστό, που είναι ένα φασιστικό καθεστώς, γιατί δεν συμμαχεί με αυτό τον άξονα. Καταρχήν να δούμε το καθεστώς πώς είναι. Αλλά εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα το σημαντικό. Το καθεστώς υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος στη λειτουργία της. Η ΕΟΝ είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα του τρόπου οργάνωσης της Ιταλικής Φασιστικής Νεολαίας, των κουκουρόφτερων δηλαδή του Μουσολίνη, μαζί με την Ναζιστική Νεολαία όπου είχε δημιουργήσει ο Χίτλερ. Είχε πολύ στενές σχέσεις με το Ιταλικό και ιδιαίτερα με το Ναζιστικό Κόμμα. Πολλά τα στελέχη του καθεστώτος του 4 Αυγούστου είχαν πολύ στενές σχέσεις. Άλλωστε, στελέχη του καθεστώτος έρχονται εδώ πολύ συχνά, από τον κύριο Γκέμπελς που ετοιμάζει τις μεγάλες γιορτές της Ολυμπιάδας. Είναι ο προπαγανδιστής ο κύριος Γκέμπελς. Αυτός επινόησε όλη την τελετή. Όλη η προπαγάνδα περνούσε από τα χέρια του. Αυτή την τελετή που σήμερα λέμε αφή Ολυμπιακής Φλόγας είναι επινόηση της γερμανικής προπαγάνδας, ναζιστικής γερμανικής προπαγάνδας, επικεφαλής τον Γκέμπελς. Αυτός την επινόησε, αυτός την έφτιαξε, για να υπάρχει και βέβαια οι Ναζί την κινηματογράφησαν για πρώτη φορά, έτσι ώστε να μπορούν να κατοχυρωθεί σαν αυτή την καθιέρωση, να το πούμε έτσι. Για να μπορέσουν να δείξουν, ας πούμε, αυτή την, όχι να δείξουν, να αποθεώσουν την αρία φυλή που θεωρούσαν ότι κατεχόταν από την αρχαία Ελλάδα, με τον τρόπο δηλαδή που την αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι την αρχαία Ελλάδα. Εμάς μας θεωρούσαν ένα είδος φύλακα μουσείου της αρχαίας Ελλάδας, τους ηθαγενείς της Ελλάδας από εποχής εκείνης. Με το καθεστώς είχαν πολύ στενές σχέσεις, σε βαθμό τέτοιο που βεβαίως κάνανε και τη μεγάλη βούτα του λεγόμενου γερμανικού clearing, του παναμέζικου γερμανικού clearing, όπου λαιλάτισαν κυριολεκτικά τη χώρα με την υπογραφή του Μεταξά. Clearing ήταν, μόνο που μας χρεώνανε, αντί να ήταν ισότιμο, μας χρεώνανε τα προϊόντα που μας χρεώνανε εναντί του clearing, δηλαδή τους δίναν πορτοκάλια, μας δίναν ή σταφίδα, μας δίναν βιομηχανικά προϊόντα, μόνο που μας χρεώνανε στο clearing, την αναλογία μας την κληρώνανε 10 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν η διεθνή τιμή που θα μπορούσε να αγοράσει η Ελλάδα. Αυτό το γερμανικό clearing υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήταν μέσα από τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε να ζητάει η Ελλάδα σήμερα από τους Γερμανούς. Αυτό βεβαίως το έχουμε ξεχάσει παντελώς. Μιλάμε για το κατοχικό δάνειο, τις πολεμικές αποζημιώσεις. Το γερμανικό clearing δεν το θυμάται κανείς. Παρά το γεγονός ότι σε αξία ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κατοχικό δάνειο. Εδώ είχαμε ξεχάσει και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δημήτρη, σιγά σιγά αυτά ξέρεις. Εδώ οι γερμανικές αποζημιώσεις στο τελευταίο. 2 χρόνια, το πολύ 2 χρόνια, ναι, ξαναμπήκε στο και προσκήνιο. Μόλις μπήκε και στο προσκήνιο. Το κατοχικό δάνειο. Σωστό. Και μόλις μπήκε στο προσκήνιο, ο αντιμνημονιακός κομματικός δελφίνος,
και ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε που καταδέχτηκε να το θέσει ως θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν λέω, κατά τα άλλα βεβαίως επικεφαλής, αν θυμάμαι καλά, ψηφοδελτίου, ήταν ο κύριος πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, που το έκανε σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο γαργάρα το γεγονός ότι διεκδικούμε ακόμη. Είδες τι κάνει, και μετά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο διεκδικούσαν οι κυβερνήσεις. Εάν όντας αντιπολίτευση δεν το διεκδικείς, κάνεις υποχώρηση, τότε γιατί οι κυβερνήσεις οι άλλες, τι περιμένεις από την κυβέρνηση, όντας πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, έτσι. Νομίζω περιμένεις επιστολές του τύπου όπως του κυρίου Σαμαρά που πάει στη Σύνοδο Κορυφής και ζητάει η ανάσα, μια μικρή υπερβολή, μια ανάσα για τους Έλληνες πολίτες, και αυτό μάλλον είναι το σχέδιο επαναδιαπραγμάτευσης της νέας κυβέρνησης. Εφήβε, σαφώς. Δώστε ένα αξιολογικό τώρα, παιδιά, πεινάμε. Ακριβώς, κάπως έτσι. Λοιπόν, επιστροφή στο Το σήμα της 7ης Αυγούστου είναι, μοιάζει πάρα πολύ με το σήμα του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος, ήταν ο Μπέλεκης, έτσι. Ο ίδιος ο Μεταξάς σε πάρα πολλές φορές, σε πολλές ομιλίες του, αλλά και στην αλληλογραφία του που έχει εκδοθεί, τονίζει την ιδιαίτερη οργανική σχέση που έχει το καθεστώς του με το καθεστώς του φασισμού και του ναζισμού. Τα θεωρεί ομοειδή καθεστώτα ο ίδιος, και βεβαίως δεν κάνει τίποτα απολύτως στο να σταματήσει την εξαγορά του κρατικού μηχανισμού από το γερμανικό ναζιστικό κράτος και από το ιταλικό ναζιστικό κράτος. Τα βασικά στελέχη του καθεστώτος 7ης Αυγούστου πληρώνονται αδρά από την ιταλική και γερμανική πρεσβεία. Υπάρχει βεβαίως και το βασιλοφρονικό κομμάτι, το οποίο συνδέεται με το βασιλιά και κρατάει βέβαια τα μπόσκα για τους Εγγλέζους. Έτσι ήταν το καθεστώς της 7ης Αυγούστου και φάνηκε και στον πόλεμο αυτό. Δεν ήταν απλά δηλαδή μόνο την προηγούμενη. Οπότε ο Μεταξάς λέει όχι στους Ιταλούς. Γιατί? Γιατί συμφέρει τους Άγγλους. Το εξηγεί ο ίδιος καταρχήν. Την επόμενη μέρα, όταν συγκαλεί συνέντευξη, κάνει συζήτηση με όλους τους ξένους και τόπιους ανταποκριτές και δημοσιογράφους, όπου τους λέει ότι εάν έλεγα ναι, τότε λέει η Ελλάδα θα χωριζόταν στα τρία. Η μία θα ήταν των Βρετανών, Ελλάδα θα ήταν των Βρετανών, η τρίτη των κομμουνιστών και η άλλη υποτίθεται τον εθνικόφρονα στάση του κυρίου Μεταξά, που θα επέτρεπε βέβαια στους Ιταλούς να έχουν περάσει από εκεί. Αυτό τον απέτρεψε στο να πει ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι στα απομνημονεύματα του Γερμανού, του Ναζί πρέσβη της εποχής εκείνης που δημοσιεύτηκαν στην Ελευθερία στην δεκαετία του 50, λέει ότι η αψυχολόγητη ενέργεια των Ιταλών ώστε να κηρύξουν πόλεμο ή να μου οδηγήσουν πόλεμο την Ελλάδα, στέρισε έναν από τους πιο πολύτιμους φίλους του ναζιστικού καθεστώτος στα Βαλκάνια. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Να πάρουμε μια... Παρεμπιπτόντως, να πριν από αυτό, έχει και όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός φασιστικού καθεστώτος. Δηλαδή, τόποι ηθικής ανανύψεως, φυλακές γεμάτες, βασανιστήρια, μουρνόλαδο, ακόμη και σε παιδιά δημοτικού που δεν αποδέχονταν την ηθική ανάνυψη του καθεστώτος ή την ηθική διαπαιδαγώγηση του καθεστώτος, υπήρχε υποχρεωτικό μουρνέλαιο. Οι παλιοί ξέρουν τι σήμαινε αυτό το πράγμα, το θυμάται ακόμη και ο πατέρας μου, που τότε ήταν στο δημοτικό. Και οι νεότεροι μπορούν να το μάθουν από παλιές ταινίες ή από λογοτεχνία. Ναι. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή, για να μην ξεχνάμε ότι οι φυλακές εκεί ήταν άγριες, εκτελέσεις, βασανισμοί, οτιδήποτε ενάντια σε οποιονδήποτε δεν δεχόταν το φασιστικό περιεχόμενο της εποχής του καθεστώτος. Δεν λειτουργούσε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έθετε το φασιστικό καθεστώς. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρουμε, δεν ξέρω αν θα πάρουμε ανάσα από τις Βρυξέλλες, αλλά ας πάρουμε τώρα μια ανάσα, ναι, που θα μας δώσει ο Μενέλαος αναγνώστου, και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
ερχόμεθα. Επιστροφή στο ράδιο χωρίς FM, στο στούντιο Γεωργία Μπάστα, ο Γιώργος Γεωργής και ο Δημήτρης Καζάκης. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το φασισμό και βρισκόμαστε ιστορικά, έτσι να κάνουμε μια επανεσύνδεση, στην εποχή που ο Μεταξάς λέει το περίφημο όχι στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί έχουν χτυπήσει την πόρτα μας, Γιώργο. Ο Μεταξάς λέει όχι. Αναλύσαμε βέβαια τους λόγους περίπου γιατί ο Μεταξάς τελικά είπε όχι, τι τον ανάγκασε. Αλλά ξεκινάει ένας πόλεμος και έχουμε ένα φασιστικό καθεστώς που διαχειρίζεται αυτή την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Ναι, πώς αυτό βλέπετε? Που είναι, ναι. Είναι, ξέρω κάπου σε κάποιο βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα την πηγή, ποιος είχε πει ότι ίσως ο Μεταξάς ήταν ο μοναδικός Έλληνας που θα έλεγε ναι. Ο Γεωργίος Καφαντάρης στη Δίκη της Ελευθερίας του 1954. Μπράβο. Και ήταν ο μοναδικός Έλληνας που θα έλεγε ναι, θα μπορούσε να είχε πει ναι και βρέθηκε στη θέση να πει όχι. Και να εκφράσει βεβαίως με αυτό το όχι τη θέληση ενός ολόκληρου λαού. Και αυτό το λαός το έδειξε ακριβώς πάνω στα βουνά της Πίνδου, όταν πολύ συνειδητά τσάκιζε ακριβώς τον ιταλικό φασισμό, τσάκιζε την πολιτική μηχανή, την πολεμική μηχανή του φασισμού, παρά και ενάντια στις εντολές του Γενικού Στρατηγίου. Γιατί η λογική ακριβώς ήταν να δώσουμε 5 τουφεκές για την τιμή των όπλων, να προχωρήσουμε σε υποχώρηση προκειμένου να ανακοπεί το ρεύμα. Αυτό που έγινε στα βουνά της Αλβανίας, στα βουνά της Πίνδου και τα λοιπά, ήταν αμέσως μόλις απορρόφησαν για λίγο την ορμή των πάνω των ιταλικών μεραρχιών, προχώρησαν σε άμεση αντεπίθεση και άρχισαν να τους παίρνουν στο κατόπι για αρκετούς μήνες, δείχνοντας ακριβώς ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να σταματήσει αυτό το πράγμα, καμία διάθεση, πώς το λένε, να διαπραγματευτούν. Εδώ υπάρχει η συμβολή του Γενικού Γραμματέα τότε του ΚΚΕ, κρατούμενους φυλακές της Κέρκυρας, το περίφημο γράμμα του Ζαχαριάδη, το οποίο δεν είναι ίσως ευρύτερα γνωστό, ότι αυτό που έλεγε, δηλαδή ότι αντίσταση σε όλη τη γραμμή στο φασισμό και ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μετατρέψει, να πάρει αυτόν τον πόλεμο, να τον κάνει δικό του, κάθε πόλη σπίτι με σπίτι, χωριό καλύβα την καλύβα, να γίνει κάστρο το εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αυτό το πράγμα ήταν μια καινούρια γραμμή για τη διεθνή, για το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα, από τη σκοπιά ότι ήδη είχε υπογραφτεί από το 1939 το σύμφωνο Ρίμπερτροτ-Μολότοφ και τα κομμουνιστικά κόμματα είχαν χαμηλώσει κατά πολύ. Είχαν κρούσει πριν να... Εγώ το λέω, είχαν χαμηλώσει πολύ την κριτική στο φασισμό. Είχαν κρούσει πριν να... βεβαίως τώρα. Και αυτό που έκανε τότε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και γενικότερα του ΚΚΕ ήταν να βάλουν μπροστά την ενότητα του λαού, το πατριωτικό καθήκον όλου του λαού, και ότι ακριβώς μέσα από αυτή τη νίκη απέναντι στο φασισμό ο ελληνικός λαός θα κέρδιζε μια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς και κοινωνικής προκοπής. Αν αυτό δεν έγινε, χρειάστηκε οι παλαιοί συνεταίροι του Χίτλερ και μετέπειτα συμπολεμιστές του να επιβάλλουν εδώ ένα καθεστώς εμφυλίου πολέμου, ήδη από την εποχή της αντίστασης, να χωρίσουν, να διχάσουν τον λαό για να το γυρίσουν πίσω. Και από αυτή την άποψη έχει σημασία το πώς τότε η ενότητα αυτή στα βουνά της Αλβανίας ήταν η καλύτερη απάντηση στο φασισμό, και αυτό φάνηκε και της ακριβώς μετά που κυριάρχησε, δηλαδή μετά που συντρίφθηκε. Ήταν, η χώρα μας ήταν πέρασε. Ο αστάθμητος παράγοντας, τα λέγαμε. Ήταν ο αστάθμητος παράγοντας, ακόμα και μετά την ήττα, τη στρατιωτική ήττα της Ελλάδας, ήταν ο αστάθμητος εκείνος παράγοντας που επέτρεψε γρήγορα να αρχίσει να αναπτύσσεται γειτονιά τη γειτονιά το αντιστασιακό κίνημα. Ήταν αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που επέτρεψε, με τη δράση βεβαίως των πιο πρωτοπόρων στοιχείων της εποχής, που ήταν
οι κομμουνιστές και όχι μόνο οι κομμουνιστές, δημοκράτες, σοσιαλιστές, αστίφιλελεύθεροι, οι οποίοι ενώθηκαν όλοι μαζί ενάντια στον κοινό εχθρό, πολέμησαν ενάντια στον κοινό εχθρό και μπορέσαν να φτιάξουν το έπος του ΕΑΜ, το έπος της εθνικής αντίστασης. Ήταν αυτό το που λέμε ότι παρά στα, το γεγονός ότι στα χαρτιά οι φίλοι μας στο εξωτερικό τα είχαν μοιράσει πολύ ωραία, είχαν προλάβει και είχαν καθιδρύσει και ένα φασιστικό καθεστώς στην Ελλάδα και είχαν σκεφτεί όλα πώς μπορούν να εξελιχθούν προς όφελός τους. Ο αστάθμινος παράγοντας... Το καθεστώς αυτό, το καθεστώς 4 Αυγούστου, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, mm-hmm. ήταν σε συνεχή διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς και με τους Ιταλούς. Mm-hmm. Υπήρχαν υπόγειες διαδρομές, μάλιστα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και με τους Βρετανούς, που τους πρόχναν να τα βρουν με τους Ιταλούς. Δεν κατόρθωσαν, μετά έμπηγε το ζήτημα του αγώνα. Γιατί? Γιατί το καθεστώς ήταν πλήρως διαβρωμένο σε όλα τα κλιμάκια, ιδιαίτερα στα νότερα κλιμάκια του. Αυτός που προχωρούσε μπροστά και ανέτρεπε τις προδοσίες του καθεστώτος ήταν ο Έλληνας Φαντάρος. Ο Κατσιμήτρος, ο διοικητής της Μεραρχίας Προκαλύψεως στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση στα ελληνοαλβανικά σύνορα, γράφει στα απομνημονεύματά του ότι αν δεν υπήρχαν οι στρατιώτες να μας δίνουν θάρρος και να ανοίγουν δρόμους με την επιμονή και την υπομονή του, δεν θα υπήρχε καμία εποπία του αλβανικού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα από έναν άνθρωπο ο οποίος δικάστηκε και για τον συλλογισμό. Γιατί ναι, μεν υπήρξε ήρωας του αλβανικού μετόπου, αλλά δοσύλλογος μετά, μαζί με τον Τσολάκογλου, όταν υπέγραψαν την παράδοση της χώρας στους Γερμανούς. Το ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι τέτοιες προδοσίες ήταν πάρα πολύ συνηθισμένες εκείνη την εποχή στα ανώτερα κλιμάκια του καθεστώτος, στρατιωτικά και πολιτικά. Με εξαίρεση ορισμένες ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Μία από αυτές ήταν ο Κοριζής. Ο Πρωθυπουργός που εκτέλεσε χρέη Πρωθυπουργού που τον διόρισε ο Βασιλιάς mm-hmm. μετά το θάνατο του Μεταξά. Μεταξά, ναι. Για τον οποίο θάνατο υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν ήταν και τόσο φυσικός θάνατος. Ναι, ότι δεν είναι από τόσο ξεκάθαρα φυσικά αίτια. Ναι, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι τον οποίο να βεβαιώνει κάτι που να βεβαιώνει ότι όντως κάποιοι τον φάγανε, να το πούμε έτσι. Και προσωπικά δεν βλέπω τον λόγο γιατί. Δηλαδή, τι έκανε, ας πούμε, που ήταν επικίνδυνος στις κυρίαρχες δυνάμεις. Εκτός και αν οι Βρετανοί φέρανε πάση θυσία να το βγάλουν από τη μέση, διότι όντως διατηρούσε υπόγειες επαφές και με τους Ιταλούς και με τους Ναζί. Mm. Λοιπόν, και φοβόντουσαν μήπως πέσει πολύ πιο γρήγορα το μέτωπο στην Ελλάδα από ότι θα έπεφτε. Λοιπόν, ή να κλείσει συμφωνία, κάποια συμφωνία που να επέτρεπαν πολύ γρήγορα την πρόοδηση δυνάμεων του άξονα στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Γι' αυτό και τι φρόντισαν πολύ γρήγορα, από πολύ νωρίς, πριν καν πέσει το μέτωπο, να πάρουν τη διοίκηση της Κρήτης. Ώστε να την κρατήσουν, να την μετατρέψουν, ή ο στόχος ήταν να μετατρέψουν σε μια νέα Μάλτα, μια ναυτική αεροπορική βάση των Βρετανών, που να ελέγχουν την περιοχή της ανατολικής λεκάνης Μεσογείου. Απέτυχε αυτό το σχέδιο, αλλά θα το πούμε μετά. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τις προδοσίες, και είναι απίστευτος ο όγκος προδοσιών, οι αλλαγές των βαθμοφόρων στο μέτωπο ήταν τόσο συχνές που τελικά τον κύριο όγκο το σήκωσαν κληρωτοί και έφεδροι στο μέτωπο του αγώνα. Ταυτόχρονα ο ελληνικός λαός, με τον ενθουσιασμό του, με τις συνεχείς κινητοποιήσεις, με τις διαδηλώσεις που έκανε τις αυθόρμητες για τις επιτυχίες του ελληνικού στρατού, κατέλυσε το αστυνομικό κράτος που είχε επιβάλει 4η Αυγούστου και φυσικά επέβαλε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, με την έννοια ότι όταν κάνεις διαδήλωση και όταν διαδηλώνουν όλοι μαζί, τι να σου πει, τι ήταν χωροφύλακες, ασφαλίτες του Μανιαδάκη, τι κυνηγούσαν, τι να κυνηγήσεις μέσα όταν όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους. Λοιπόν, με αυτή την έννοια διέλυσαν το φασιστικό καθεστώς και εσύ το γεγονός η ίδια λογική του πολέμου του διέλυσε. Και εδώ το λέμε για έναν λαό ο οποίος δεν τόλμησε να σηκώσει κεφάλι ενάντια στο φασιστικό καθεστώς, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες ηρωικές εξεγέρσεις από το 36 ως το 39-40. Λοιπόν, τότε, και
οι λογοτέχνες της περιόδου που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα κοινωνικά πράγματα, γράφουν για το λαό με πολύ πεσημιστικά λόγια, δηλαδή πολύ απαξιωτικά λόγια για τον ελληνικό λαό. Αυτής της περίοδου, αυτός ο λαός που είχε απαξιωθεί στα μάτια της ελληνικής της πιο πρωτοπόρας διανόησης της χώρας, ξεσηκώθηκε και έδωσε τον καλύτερο του εαυτό στα αλβανικά βουνά και επέβαλε αυτή τη λογική που επέβαλε. Όταν παραδόθηκε η Ελλάδα στους Ναζί, το ντόμινο του δοσυλλογισμού ήταν τέτοιο που παραδίδονταν τα πάντα στους Ναζί, μάλιστα από οχυρά μέχρι πλοία του στόλου. Όλα τα στελέχη του καθεστώτος, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να κρατήσουν ατόφια τον οπλισμό και τα δεδομένα της χώρας, ώστε να τα παραδώσουν στους Ναζί. Ο στόλος μπόρεσε να διαφύγει στο μεγαλύτερο μέρος του χάρης στις τάσεις που έκαναν ακατώτερα αξιωματικοί και πληρώματα, οι οποίοι εξεγείρονταν, πέταγαν στη θάλασσα τον καπετάνιο ή τους αξιωματικούς και έπαιρναν τα πλοία και φεύγανε για Αλεξάνδρεια μεριά. Αλλιώς όλος ο στόλος θα είχε παραδοθεί. Το χρυσάφι βεβαίως, το μόνο που ήταν το χρυσάφι, το πήρε ο Γεώργιος μαζί του μετά από συνοδεία και συμβουλές των Βρετανών, το χρυσό δηλαδή της τραπέζης της Ελλάδος, όσο πρόλαβε. 600 τόνοι υπολογίζονται ότι πήρε μαζί του όταν έφυγε, το οποίο βρέθηκε στην Αφρική και δρομολογήθηκε εκεί που δρομολογήθηκε, αφού πρώτα βέβαια έφτασε στην Κρήτη. Η Κρήτη από νωρίς στον πόλεμο, σχεδόν από τις πρώτες μέρες του πολέμου, παραδόθηκε στη διοίκηση των Βρετανών. Αυτό ήταν μια άλλη μεγάλη προδοσία που έκανε το μοναρχοφασιστικό καθεστώς, γιατί αυτό είναι το σωστός όρος για να χαρακτηρίσουμε το καθεστώς μεταξύ μοναρχοφασιστικό, και που έτσι το ονομάζανε κιόλας και την εποχή εκείνη οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Είχαν παραδώσει στην Αγγλία, όπου οι Βρετανοί διοικητές αντιμετώπιζαν την Κρήτη και τους Κρητικούς όπως ακριβώς αντιμετώπιζαν τους Παπούα στην Ινδονησία ή τους Ινδούς στην Ινδία, με τη συνήθη λογική του απειγιοκράτη. Μάλιστα. Και προκειμένου να διασωθεί ο χρυσός της Ελλάδας και ο βασιλιάς, κράτησαν το νησί, όπως το κράτησαν βεβαίως. Είναι η μάχη της Κρήτης, θεωρείται μία από τις χειρότερες μάχες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με την έννοια πια ότι ήταν αδιανόητο το γεγονός ότι αυτό το νησί έπεσε. Αδιανόητο. Από στρατηγικής απόψεως δεν υπήρχε κανένας τρόπος να το καταλάβουν οι Γερμανοί. Αυτό που έγινε ήταν γιατί οι Βρετανοί πολεμούσαν ως απεικιοκράτες και όχι με όρους λαϊκού απελευθερωτικού πολέμου, όπως πολεμούσε ο ελληνικός λαός στα αλβανικά βουνά. Δεν ήθελαν, θεωρούσαν πολύ χειρότερο το να έχουν οπλισμένο το λαό για να αμυνθεί παρά οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, στη λογική τους, επειδή ο στρατός τους ακόμη είχε τη λογική της απεικιοκρατικής ανάδειξης, δηλαδή στο Βρετανικό στρατό ακόμη αγόραζες το αξίωμά σου, αν είχες λεφτά το αγόραζες, αυτοί οι άνθρωποι που διοικούσαν το στρατό δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα, στοιχειώδη στρατιωτική εκπαίδευση, να οχυρώσουν σωστά το νησί, με αποτέλεσμα να οι αλεξιωτές που χρησιμοποιήθηκαν σαν προγεφύρωμα να μπορεί εύκολα να καταλάβουν οι Έλληνες που κατεφεύγανε στρατευμένοι, που κατεβαίνανε στην Κρήτη, δεν εξοπλίστηκαν από τους Βρετανούς. Ήταν παρά το γεγονός ότι ανασηκωτήθηκαν λόγοι, συντάγματα κτλ., δεν εξοπλίστηκαν γιατί δεν τους θεωρούσαν αξιόμαχους, με αποτέλεσμα να γίνει τη μεγαλύτερη πατάτα της Βρετανικής εκστρατείας σε όλη την περιοχή το να πάρθει η Κρήτη. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, κανένας λόγος να ιτηθεί το εξτρατευτικό σώμα των Εγγλέζων ή και των Ελλήνων, ας πούμε, που πολεμούσαν στην Κρήτη.
Και αυτό είναι μια μεγάλη προδοσία και με εκνευρίζει εξαιρετικά το γεγονός ότι κάθε χρόνο γιορτάζουμε τη μάχη της Κρήτης και δίνουμε βραβεία σε αυτούς τους άθλιους απικιοκράτες, οι οποίοι δεν είχαν ούτε το ύψος, ούτε το ανάστημα, ούτε τη στοιχειώδη ηθική ευπρέπεια να υπερασπιστούν ένα νησί που ήταν εξαιρετικά εύκολο να το υπερασπιστούν. Το αποτέλεσμα και πόσο εύκολο ήταν φάνηκε από το γεγονός το σώμα των αναξιωριστών εξαφανίστηκε. Δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ σαν όπλο. Ήταν τόσες οι απώλειες που δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπληρωθούν από τους Γερμανούς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, όπου και να το, σε οποιαδήποτε σχολή πολέμου και να συζητηθεί αυτό το πράγμα, ότι κατελήφθη ένα τέτοιο νησί με τόσες οχυρές θέσεις, με το ψιλορίτι, με όλα αυτά τα πράγματα που μπορούσαν να κρατήσουν αντάρτικα μέχρι όλα αυτά, με τον αγγλικό ναυτικό να γυρίζει γύρω από τα νησιά ώστε να μην επιτρέπει εύκολη πρόσβαση του γερμανικού ναυτικού στην Κρήτη, είναι η πατάτα της πατάτας. Η μάχη της Κρήτης, η μάχη της Σιγκαπούρης και η πτώση του Ντομπρούκ, οι τρεις πτώσεις αυτές, έκαναν τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας της εποχής εκείνης, τον Ίντεν, να λέει ότι είμαστε ο χειρότερος λαός της Σιφηλίου με το χειρότερο στρατό, το πιο προδοτικό στρατό που υπήρξε ποτέ σε διαδικασία πολέμου. Και το έλεγε ο Ίντεν για τους δικούς του. Μάλιστα. Αλλά δεν οφείλεται στο λαό. Δεν ήταν ο... στον εγγλέζικο λαό, όχι. Έτσι. Ήταν η απεικιοκρατική λογική με την οποία λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι αυτοί που τσάκισαν τους αλεξιτοσιστές δεν ήταν τόσο οι Εγγλέζοι. Έτσι. Προφανώς ήταν η μαζική λαϊκή αυτοάμυνα. Ήταν οι κάτοικοι. Και αυτό οι Γερμανοί το κατάλαβαν. Και προφανώς. Και αυτό οι Γερμανοί το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά. Γιατί τα πρώτα μαζικά αντίπεινα που δοκιμάστηκαν στον ελληνικό χώρο και ίσως όχι μόνο, αλλά στον ελληνικό χώρο ήταν στην Κρήτη. Η εξαφάνιση χωριών ολόκληρων, δηλαδή από το μένος. Και εδώ πέρα δεν ήταν ακριβώς. Εδώ ο φασισμός έδειχνε ακριβώς και το πρόσωπό του και στον πόλεμο. Μια κρεατομηχανή που ισοπεδώνει, που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Νομίζω ότι. Έτσι τη δείξαμε σε όλη πια τη φάση. Ναι, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι στην ελλαδική επικράτεια οι Ναζί ακόμη δεν είχαν προβεί. Σε τέτοια. Όχι, στην Κρήτη όμως. Το ξεκλήρισμα αρχίζει αμέσως με την. Με την πτώση των Γερμανών. Με την πτώση των αλεξιωριστών, οι οποίοι αρχίζουν και χτυπάνε τον άμαχο πληθυσμό με άγριο τρόπο, ακριβώς θεωρώντας ότι αυτός είναι ο βασικός αντίπαλός τους. Και δεν είχαν άδικο. Όχι. Δεν είχαν άδικο. Δηλαδή εκεί ακριβώς είχαμε αυτό το στοιχείο, την αποτυχία του τακτικού στρατού, ειδικά του Βρετανικού στρατού, ας πούμε, ήταν. Γιατί η πτώση στη μάχη της Κρήτης χάνεται με το που χάνεται τα αεροδρόμια και δημορφώνεται βάση προγεφυρώματος, πραγματική δυνατότητα προγεφυρώματος. Και αυτό ήταν αμυγή, στρατηγική αποτυχία του εγγλέζικου στρατού. Αλλά αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι αξιωματικοί του μεταξύ, σε όλοι, όχι μόνο στη μάχη της Κρήτης και μετά στη Μέση Ανατολή παντού, δεν είναι αυτοί που, οι αξιωματικοί που αναδείχθηκαν δηλαδή από το μεταξικό καθεστώς και επίσης οι βασιλόφρονες αξιωματικοί, παίζουν ένα πάντα πιο δεύτερο ρόλο στον πόλεμο. Αυτό που τους διακρίνει είναι η ίντρικα, η συνωμοσία, η προσπάθεια να τσακίσουν ό,τι δημοκρατικό αναδεικνύεται μέσα στον πόλεμο, ό,τι αντιφασιστικό αναδεικνύεται μέσα στον πόλεμο και στις τάξεις του στρατού και του στρατού της Μέσης Ανατολής και οπουδήποτε. Επίσης ένα πράγμα που το περάσαμε λίγο, είναι γνωστό, έτσι, ότι το καθεστώς, το φασιστικό καθεστώς, ουδέποτε άνοιξε τις φυλακές να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι παραδόθηκαν έτσι όπως ήταν, όπως έπεφτε το καθεστώς, μαζί με τα κλειδιά των φυλακών παραδίδονταν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι όπως ήταν, για να τους συνεχίσει να τους φυλάει. Για να συνεχιστεί το έργο. Του οθέαρε στο έργο, διότι. Και τα λοιπά. Αυτό επίσης είναι ένα πράγμα που δεν είναι για το καθεστώς μόνο της 4ης Αυγούστου. Αυτό έγινε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες που περάσανε από χέρια φασιστών σε χέρια φασιστών. Το λέω έτσι, δεν ήταν λίγες. Ναι. Οι φυλακές περνάγανε έτσι. Ήταν ένα από τα κοινά σημεία. Ναι.
Έπρεπε να μπαίνουν μέσα οι αντιφασίστες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, όπου όλα λίγο διαστρεβλώνονται ιστορικά, κατά πολύ μάλλον θα έλεγα. Επειδή ζούμε την πλήρη απαξίωση της πολιτικής και της δημοκρατίας, τι λένε, βρε παιδιά, ακούς ας πούμε σε διάφορα λαϊκά στρώματα, διάφορους άλλους ομιλητές, λένε, βρε παιδιά, εδώ ο Μεταξάς ήταν πατριώτης, είπε όχι, λειτουργήσε υπέρ της χώρας και της Ελλάδας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να φωτίζεις αυτές τις πτυχές, διότι μεγάλη μάζα πολιτών δεν γνωρίζει όλες αυτές τις πτυχές. Συν το γεγονός ότι... Που συνθέτουν, ας πούμε, όλο το ποτρέτο και δείχνουν ακριβώς την αλήθεια. Και δεν ήταν κάποιος πατριώτης Μεταξάς που είπε στάθηκε δίπλα στο λαό. Αυτό είναι αλήθεια. Σε όλες τις χώρες, τις κατεχόμενες χώρες, υπήρχαν συνεργάτες των κατεχτών. Mm. Παντού. Στις περισσότερες χώρες υπήρχαν και βάφεν SS. Δηλαδή, SS τα οποία είχαν δημιουργηθεί από ντόπιους. Ναι. Όμως αυτά τα Waffen SS χρησιμοποιήθηκαν ενάντια στο Ρώσικο μέτωπο κατά κύριο λόγο ή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ναζί. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ενάντια στον τόπιο πληθυσμό. Mm-hmm. Τουλάχιστον στην έκταση που χρησιμοποιήθηκαν τα τάγματα ασφαλείας στη χώρα. Εμείς είχαμε το ιδιαίτερο προνόμιο να έχουμε τάγματα ασφαλείας και μάλιστα σε εκτεταμένη βάση κάτω από τη σύμφωνη γνώμη των Βρετανών και των Γερμανών που τα εξόπλισαν. Μάλιστα οι Γερμανοί στην πρώτη φάση δεν θέλαν να δημιουργήσουν τάγματα ασφαλείας. Η εμπειρία τους από άλλες χώρες ήταν αρνητική. Θεωρούσαν ότι πολύ εύκολα οι πατριώτες θα παίρναν στα χέρια τους αυτά τα τάγματα ασφαλείας και θα παίρναν τον οπλισμό να το χρησιμοποιήσουν ενάντια στον κατακτητή. Το είχαν δοκιμάσει σε χώρες όπως για παράδειγμα στην Τσεχοσλοβακία, όπως στη Γαλλία και τους βγήκε μπούμεραν. Οπότε γι' αυτό άλλωστε και τα Waffen SS ήταν στρατιωτικές μονάδες που τους πέραν από τη Γαλλία παράδειγμα και τους πηγαίναν στην Ρωσία, στο ρωσικό μέτωπο. Εδώ λοιπόν χρησιμοποίησαν τάγματα ασφαλείας με μεγάλη ευκολία, τα οποία κάνανε δραματικά, κάνανε απίστευτα εγκλήματα, δεν συγκρίνεται, ειδικά με τις μεγάλες πόλεις, που συγκρίνονται ή και υπερβαίνουν αυτά των απευθείας των Ναζί και των SS. Mm-hmm. Για τα οποία ακόμη δεν έχουμε καταγραφεί, ούτε ιστορική έρευνα έχει γίνει για τα ζητήματα αυτά, με εξαίρεση βεβαίως τις καταγγελίες που έχουν γίνει από την εποχή του πολέμου και όλα αυτά. Αυτό οφείλεται πρώτα και κύρια στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Η δυνατότητα ύπαρξης αυτού του πράγματος είχε να κάνει πρώτα και κύρια με το καθεστώς το οποίο πέρασε ατόφιο στα χέρια των Ναζί και χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί. Στρατολόγησε από όλο αυτό τον υπόκοσμο που είχε συγκροτήσει ως κοινωνική του βάση το 4η Αυγούστου και χρησιμοποιήθηκε ενάντια στις πατριωτικές δυνάμεις του λαού. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα. Ναι, ήταν μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Όπως, γιατί να μην την ξεχνάμε αυτή την πλευρά. Ναι, μεν είχαμε έναν λαό ο οποίος έδειχνε τον πατριωτισμό του μέσα από εποπία στα αλβανικά και μετά εποπία στην αντίσταση, αλλά ταυτόχρονα είμαστε η χώρα με τους περισσότερους προδότες, δοσύλλογους, συνεργάτες. Με ευρύτατη κοινωνική βάση δοσυλλογισμού. Ένα δοσυλλογισμό στιγμή, είναι εντυπωσιακό, ας πούμε. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η Ελλάδα ήταν και η μόνη χώρα που δεν επέτρεψε στους κατακτητές να, χάρη στο κίνημα της αντίστασης, να στείλει στρατό, πώς το λένε, στη Ρωσία. Στη Ρωσία ή αλλού. Ούτε εργάτες σαν δούλους στα εργοστάσια. Στα γερμανικά. Την ίδια στιγμή, από το 1943 και μετά, με τη σύμφωνη γνώμη των Εγγλέζων, αυτό είναι επίσης καταπληκτικό, συγκροτούνται τα τάγματα ασφαλείας 1943 για να πολεμήσουν ενάντια σε έναν λαό που έχει πάρει πια τα όπλα και σε ένα από τα ισχυρότερα και μαζικότερα κινήματα της αντίστασης, το οποίο έχει την ιδιομορφία, είναι μη κίνημα αντίστασης μόνο στα βουνά. Όχι, ξεκίνησε πρώτα τις πόλεις. Αντίθετα, είναι ένα κίνημα αντίστασης με τεράστια, γι' αυτό άλλωστε και εμπόδισε το να γίνει επιστράτευση, γι' αυτό άλλωστε και είχε αυτή τη δράση. Και έτσι, δηλαδή, αυτή η κοινωνική βάση, αυτή η κοινωνική βάση του φασισμού που διαμορφώθηκε μέσα στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου,
τους επέτρεψε να το κάνουν αυτό. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, υπήρξαν βέβαια λόγω του εφηλίου μετά, υπήρχαν τα κλισέ, τα ιστορικά κλισέ με βάση την οποία διαβάζεται ακόμη και σήμερα η ιστορία από τη μια ή την άλλη πλευρά. Να μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα διάβαζα τώρα τελευταία ένα βιβλίο ενός υπαρχηγού του Ναπολέου Ταζέρβα, ναι, του ΕΔΕΣ, ο οποίος δεν είναι υπαρχηγός, ήταν αξιωματικός ήταν στον ΕΔΕΣ, ο οποίος στην πρεμούρα του να χρεώσει όλα τα κακά και τα δεινά στο ΕΑΜ Ελλάς και να εκθιάσει τον ΕΔΕΣ και τον Ναπολέο Ταζέρβα. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία το ποιος ήταν ο Ναπολέο Ταζέρβα και τι έκανε το ΕΔΕΣ. Αυτό το έχει κρίνει ιστορία, δεν είναι θέμα αυτό. Άλλο ήθελα να πω. Έχει σημασία το πώς με προηλυμένες και υποκατελειμμένες απόψεις πάμε να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία να διεξετάσουμε. Και λέει, γιατί τα έκανε όλα αυτά το ΕΑΜ, τα κακά, ας πούμε, ή ο Ελλάς, γιατί οι κομμουνιστές θέλαν να πάρουν την εξουσία με τρόπο εμφυλίου. Λοιπόν, έχει όμως μια σημασία εδώ να πούμε ότι αυτός που ήθελε τον εμφύλιο στη χώρα σε προγραμματική βάση και την εγκαθίδρυση στιγνού σοσιαλιστικού καθεστώτος με την έννοια του ολοκληρωτικού σοσιαλισμού δεν ήταν το ΕΑΜ. Δεν είχε τέτοιο πρόγραμμα το ΕΑΜ. Ποτέ δεν είχε τέτοιο πρόγραμμα. Ήταν ο ΕΔΕΣ. Ο ΕΔΕΣ ζητούσε ολοκληρωτικό σοσιαλισμό από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα, αν διαβάσει κανείς τα μαθήματα του σοσιαλισμού του ΕΔΕΣ, θα τρελαθεί. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ο συγκεκριμένος τύπος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γερόντιο τώρα φαντάζομαι, δεν είχε ποτέ πια στα χέρια του αυτά τα εφυλάδια, τα οποία μάλιστα φέρεται να τα έχει γράψει ένα από παλιούς στέλεχους του ΚΚΕ, μετέπειτα πράκτορα του Μανιαδάκη, της διοικητής ασφαλείας του Μεταξά. Εκεί που έλεγε, ας πούμε, το ΕΑΜ, έλεγε απελευθέρωση από τον κατακτητή, δημοκρατία, ελεύθερη επιλογή του λαού με πώς θα βαδίσει με τα πολεμικά, ο άλλος έλεγε ολοκληρωτική σοσιαλιστικοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, καταρχήν θα έπρεπε και οι δύο πλευρές, οι σημερινές πλευρές, να τα ξανακοιτάξουν αυτά τα πράγματα, να δούνε πόσο αντιφατικά ήταν, γιατί αυτοί που μιλούσαν για ολοκληρωτικό σοσιαλισμό στην ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή αποδείχθηκαν τελικά, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι, προσχώρησε τα τάγματα ασφαλείας και λειτουργήσε με το. Άλλωστε, πολλά τμήματα του ΕΔΕΣ πέρασαν, αυτοδιαλύθηκαν και πέρασαν στα τάγματα ασφαλείας. Ο ΕΔΕΣ Αθήνας ολόκληρος. Και όχι μόνο, αλλά ο ΕΔΕΣ Αθήνας ολόκληρος. Λοιπόν, και ταυτόχρονα το πώς λειτουργήσαν. Τώρα, αυτός ο κόσμος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την απελευθέρωση δηλαδή, ατόφιος κράτησε στην επιφάνεια και συγκρότησε τις νεοφασιστικές οργανώσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τις στήριξαν φυσικά και τις εγκολπώθηκαν οι Βρετανοί και αργότερα οι Αμερικανοί. Για να προκαλέσουν έναν εμφύλιο. Και εδώ το λέμε, γιατί μιζούμε σε μέρα από ό,τι μου είπαν ότι θα πάνε να κάνουν οι θεσσαυγίτες στο Μελιγαλά, την επέτειο της πηγάδας του Μελιγαλά. Ναι, γι' αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και εξάλλου ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο των εκπομπών. Ναι, έχει μια σημασία. Γιατί... να δούμε, γιατί μέχρι τώρα το παίζανε πατριώτες. Έτσι. Καλό είναι να δείξουν το πρόσωπό τους. Η πηγάδα του Μελιγαλά δεν υπήρξε ποτέ. Το λέει η Βρετανική αποστολή που είχε έρθει εδώ και το ψάξε το θέμα. Αυτό που υπήρξε όμως ήταν η εισβολή και το πραξικόπημα της Χ στην Καλαμάτα, λίγο πιο κάτω, με 1.200 νεκρούς και αγνοούμενους, που οποιοδήποτε ήταν μέλος ή σχετιζόταν με το κίνημα της αντίστασης. Ακόμη και τώρα, εγώ μεγάλωσα στην περιοχή, εκεί μεγάλωσα μέχρι 8 χρονών, ακριβώς στην περιοχή Φυτιά, όπου λεγόταν τότε, την είχαν ονομάσει οι μοναχοφασίστες ως μικρή Μόσχα. Ακόμη και στη δική μου εποχή που μεγάλωνα, το χαρακτηριστικό της Φυτιάς, πέρα από την απελπιστική φτώχεια, ήταν η λειψανδρία. Δεν υπήρχαν άνδρες. Υπήρχαν μόνο πολλοί γέροι, νέα παιδιά και γυναίκες. Αυτό το ξεκλήρισμα που κάνανε, που ήταν από τα πολλά εγκλήματα, η ΧΙΤ ήταν μια μετεξέλιξη του ταγμάτων ασφαλείας από τις πολλές συμμορίες που είχαν εκεί πέρα. Στη Θεσσαλία ήταν πάρα πολλές συμμορίες που είχαν προκύψει, συν μάλιστα με λίσταργους, γιατί οι Βρετανοί είχαν και το εξής ιδίωμα, λειτουργήσαν σαν κλασικοί απεικιοκράτες. Μετά την υπογραφή της Βάρκηζας,
ασκήθηκε πολύ στο το επάγγελμα του κεφαλοκυνηγού. Δηλαδή, όταν έπιανες κάποιον που θεωρούσες ότι ήταν από την αντίπερα όχθη, του κούβες το κεφάλι και σε πλήρωναν οι δυνάμεις ασφαλείας και των Εγγλέζων. Με το να πεθαίνεις το κεφάλι, υπάρχουν φωτογραφίες με τα κεφάλια. Όντως, φρικιαστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, της εποχής εκείνης, και δεν έχει καταγραφεί ακόμη. Η ιστορική έρευνα δεν έχει προχωρήσει εκεί, σε αυτή την περίοδο της λεγόμενης Λευκής Τρομοκρατίας, όπως θα τη λέγαμε, από το 44-45 μέχρι την έναρξη του εφηλίου. Υπάρχουν πολλές σελίδες που δεν έχουν διερευνηθεί. Στη χώρα αυτή υπάρχουν πολλές σελίδες, ναι, ιστορίες που δεν έχουν διερευνηθεί. Έχει όμως μια σημασία, γιατί είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Και όταν ο άλλος πάει και κάνει αυτά τα πράγματα, καλά πάει και κάνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο το ξεβρακώνεται. Έτσι. Μιλάμε... Και δείχνει και ποιανού είναι συνεχιστής. Ναι, κοίταξε, εμένα δεν με εκπλήσει. Δεν πρέπει να εκπλήσει και πολύ κόσμο. Μιλάμε για μια οργάνωση που αποδέχεται την πηγάδα του Μεριγαλά και δεν αποδέχεται το Auschwitz. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν τους ρωτάς για το Auschwitz, ναι, λέει υπήρχε, αλλά δεν μπορεί να έχουν εξοντωθεί, ας πούμε, σου λέει, τόσες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κόσμου εκεί. Είναι έτσι. Ίσως... Διαστρεβλώνουν έτσι κι αλλιώς όλη την ιστορία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της οργάνωσης. Ναι, συν το γεγονός ότι προσφάτως άκουσα τον κύριο Κασιδιάρη, νομίζω. Αυτός είναι ο μεγάλος ιδεολόγος. Και... Αυτός βγαίνει. Λοιπόν, να μας λέει ότι... να μας λέει ότι ο Χίτλερ είναι ακόμη μια προσωπικότητα για την οποία δεν έχει κρίνει η ιστορία. Αμφιλεγόμενη. Όχι, θα κριθεί από την ιστορία. Θα κριθεί από την ιστορία. Ξεκάθαρα το έχει πει και ο κύριος Μιχαλολιάκος αυτός όταν ρωτήθηκε για τον Χίτλερ. Μας έχει κοστίσει ο ναζισμός, μας κόστισε περίπου 30 με 35 εκατομμύρια θύματα, εκ των οποίων τα 2/3, έτσι, όχι τα 2/3, σχεδόν όλα είναι αθώοι, δηλαδή εκαθαρίσεις, είτε στα Auschwitz και στα... Βεβαίως, και δεν εντάσσουμε εκεί τα θύματα του πολέμου. Έτσι, τα θύματα των μετόπων δηλαδή και όλα αυτά. Το μετόπο. Να πούμε λίγο, ίσως πρέπει να υποθεί, με έναν περίεργο τρόπο ο φασισμός είναι η εποχή που ξαναγράφτηκε η ιστορία και ξαναγράφτηκε πολλά χρόνια και από τους σιωνιστές, η οποία επίσης είναι μια μορφή του φασισμού, ας πούμε. Ξαναγράφτηκε η ιστορία και παρουσιάστηκε ότι τα στρατόπεδα θανάτου ήταν στρατόπεδα εξόντωσης μιας εθνικής ομάδας. Μόνο. Ή σχεδόν αποκλειστικά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι Εβραίοι πλήρωσαν τον αντισημιτισμό της κυρίαρχης τάξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και της κυρίαρχης προπαγάνδας για πολλά χρόνια. Το πλήρωσαν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν φτιάχτηκαν για τον πόλεμο, ούτε για τους Εβραίους. Φτιάχτηκαν για να μείνουν και να εξοντώσουν ολόκληρες εθνικές ομάδες. Ξεκινούσαν από τους Εβραίους, αλλά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης φτιάχτηκαν πριν απ' όλα για να παράγουν δουλικό εργατικό προσωπικό για την βιομηχανία των Αρίων. Εργάτες φτηνούς, οι οποίοι θα δούλευαν και όταν πια δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν, στα κρεματόρια. Και βεβαίως, επειδή δεν είχαν ανάγκη οι εργάτες αυτοί από οικογένειες, ήταν περιττό βάρος για αυτούς οι οικογένειες και αυτοί πήγαιναν στα κρεματόρια. Ήταν μια βιομηχανία θανάτου που το τέρας που την παρήγαγε είναι ακόμα ζωντανό. Ο κορπορατισμός που έπιασε πολύ σωστά ο Δημήτρης από την αρχή ότι ήταν και η ουσία του. Βασική φιλοσοφική πολιτική αντίληψη του φασισμού. Αντιλαμβάνεται το κεφάλι, την καρδιά, το σώμα και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και εκείνη η μεγάλη μάζα των ανθρώπων που θα δουλεύει για να περνάνε όλοι καλά, οι υπόλοιποι καλά. Και κάτω από αυτή τη μάζα υπάρχουν και οι υπάνθρωποι που θα δουλεύουν μεν σκλάβοι και θα πεθαίνουν στις κρεατομηχανές. Ο φασισμός πάντα έχει ανάγκη από κρεατομηχανές. Νομίζω ότι αυτό έτσι είναι ένα πολύ ωραίο σημείο, γιατί κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Είμαστε στο τέλος του χρόνου. Για αυτή την εκπομπή που έτσι κι αλλιώς πιστεύω αυτό που βασικά θέλαμε ήταν να δώσουμε ένα εύνασμα περισσότερο
στους, κυρίως στους νεότερους ανθρώπους και στους παλαιότερους να θυμηθούν και στους νεότερους όμως να διαβάσουν ακόμα περισσότερο και να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα, με το θέμα του φασισμού που δεν είναι κάτι ξεχασμένο στο παρελθόν, δεν είναι μια πτυχή της ιστορίας που πάει τελείωσε, πέρασε. Είναι εδώ μπροστά μας ζωντανός, είναι σε όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, έτσι, μόνο να πάρουμε το τελευταίο παράδειγμα πέρα από το δικό μας. Ας δούμε το 20% που πήρε η ακροδεξιά στη Γαλλία, έτσι. Στην Φιλανδία, στη Σουηδία, στη Δανία, παντού έχει αναπτυχθεί πια ο φασισμός με την εξής βέβαια, τώρα λέγεται ακροδεξιά. Αλλά μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, κρύβεται πίσω από την ονομασία της ακροδεξιάς, αλλά μιλάμε για το ίδιο πράγμα, για το φασισμό. Ολοκληρώσαμε αυτή την εκπομπή για το φασισμό. Ελπίζουμε να σας δώσαμε έτσι ερεθίσματα για να ερευνήσετε ακόμα περισσότερο και να φωτίσαμε κάποιες άγνωστες πτυχές για ζητήματα που αφορούν το φασισμό στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας την επόμενη Παρασκευή 6 ώρα. Θα αναπτύξουμε μια άλλη ιστορική τύχη που απασχόλησε την Ελλάδα ή τον κόσμο. Μέχρι τότε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Χωρίς FM και στις πολύ έτσι καλές και διαφορετικές εκπομπές που έχει να σας προσφέρει αυτή η συγνότητα. Καλό σας βράδυ.